φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Γεια σας, Χριστιανοί. Γεια σας. Γεια σας, καλοί άνθρωποι. Γεια σας. Ήρθε μεγάλη εβδομάδα για να θυμηθείτε ότι είστε άνθρωποι. Έτσι, Μαλάτο. Ναι, ε. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι, αλλά τι. Αλλά όποιος είναι καλός πάντα. Ναι. Και όποιος δεν είναι καλός, θα είμαι επίοικης, δεν θα χαρακτηρίσω. Ναι. Δεν είναι καλός πάντα. Άρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα να. Οπότε μπορείτε να βγάλετε την κακία σας και τη μιζέρια σας και τα μίση σας και τα πάθη σας. Μπορείτε να τα βγάλετε, παιδιά, σε αυτή την εποχή. Μην το παίζετε πατριώτες και γι' αυτό. Λοιπόν, Χατζηνάκο, τι έγινε, ρε. Για παίζω. Καλά είσαι. Καλά, τι καλά. Χάσαμε σήμερα δηλαδή. Είδα κανένα μπουλκό. Και τι έγινε. Είδα κάποια πράγματα εγώ εκεί. Εγώ πιστεύω ότι ήταν για καλό αυτό. Να φανούν κάποιες αδυναμίες. Ναι. Να μην νομίζουν ότι έτσι μπορεί η ομάδα να σταθεί στην Α' Εθνική. Γιατί. Για μένα ίσως αποδειχθεί πιο ωφέλιμο για εμάς αυτή η ήττα από ότι για τον Όφη. Γιατί μπορεί να νομίζουν στον Όφη ότι είμαστε η Νάο και Δέρνο και να πάνε με την ίδια ομάδα. Κοίτα, για να κάνουν πορεία στην Super League. Έτσι. Κοίτα, Όφη με Βουό, Λεάλ, Μάνο και Κοτσιανικούλη μένει κατηγορία. Μένει. Εσύ με Διαμαντόπουλο, Πλατέλα, κάτω. Κοίτα, εγώ δεν ανεβαίνω Ραπτόπουλο για να μείνω στην κατηγορία. Ούτε ο Άρης έχει τέτοιους στόχους για να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει. Τα σάλια, άστα. Όχι, δεν έχει τα σάλια. Ναι. Κοίτα τώρα να. Εμείς ανεβούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε, αν όχι για Ευρώπη, για οκτάδα. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Ανεβαίνω και είμαι Άρης. Δεν είμαι τώρα Κέρκυρα, έτσι. Τίποτα, όχι. Γιατί. Μόνο σουρωμένο μπορεί να πει τέτοια πράγματα. Τι θε να πω δηλαδή, ανεβαίνω να παλέψω για την κατηγορία. Τι απαλέψει. Καταρχήν, ακούω πόσες φορές να λένε αυτοί οι χαζοί δημοσιογράφοι. Χαζί, ναι. Εικόνα λέει Super League, λέει, είχε το παιχνίδι Όφη Άρης, ναι. Άρης Τρίκαλα, Άρης Δράμα, Παναχαϊκή, ναι. Άρης. Ναι. Ποια είναι η εικόνα της Super League? Το γήπεδο της Κέρκυρας, το γήπεδο του Λεβαδιακού, το γήπεδο του Πλατανιά, το γήπεδο του Ατρομήτου, το γήπεδο της Τρίπολης. Δεν είναι μόνο. Το Πλατανιά τον μπαίνεις σε γόνα μπαράς. Τον Πλατανιά. Μπαίνεις. Άνετα αυτή η ομάδα τώρα. Το ναι, τον Πλατανιά, ναι. Στην Κέρκυρα. Πλατανιά, ναι. Και την Κέρκυρα. Μπαίνεις, την Κέρκυρα.
Τον Απόλλωνα να τον παίρνεις. Εγώ δεν σου είπα ότι η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι τώρα για να μείνει. Και φάνηκαν οι αδυναμίες. Για κουβέντες. Επειδή υπάρχει αυτό το παραμύθι, θα έρθει ο Αμερικάνος ή έχουμε άλλο Αμερικάνο και ιστορίες. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει κανένας Αμερικάνος για τον Άρη, είναι παραμύθια. Δεν υπάρχει κανένας επενδυτής. Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε ό,τι και να πούν τους Αριανούς είναι παραμύθι και μούφα. Ένα αυτό και δεύτερον, εντάξει, σε αυτή τη Β' Εθνική ο Άρης θα βγει πρώτος. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και τι έγινε. Εντάξει. Τους νοιάζεται. Εντάξει, εντάξει. Δεν θα βγεις πρώτος. Από το να βγάζαμε κανένα διπλό κουτσό σήμερα και ναι, να νομίζαμε ναι, ναι, και, να δει, και να έπαιρνε ναι, ναι, ο πρόεδρος κάποιο άλοθη για να κρατήσει 10 παίχτες ενώ πρέπει να κρατήσει 5. Καλύτερα που χάσαμε σήμερα, δεν με ενοχλεί καθόλου εμένα λοιπόν, προσωπικά. Κάτσε να σου πω για τον προπονητή το καινούριο που θα πάρει. Για πες μου. Πασχάλης, γιαγιά Ντακ. Πασχάλης, γιαγιά Ντακ. Γρηγορίου έρχεται. Φεύγει ο Ισπανός. Και έρχεται ο Γρηγορίου. Αυτή είναι η είδηση. Δεν ικανοποιεί μια τέτοια λύση, εννοείται τον κόσμο. Εννοείται. Εννοείται. Το βοηθό του Γκουαρδιόλα, σας φέρνω. Εγώ από Έλληνα, αν ήθελα ένα, θα ήταν ο Παντελίδης. Θες τον Παντελίδη. Βέβαια. Α, Παντελίδη, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα δεν μπορεί να πάει στον Άρη. Γιατί. Εντάξει. Σοβαρός. Άρα δηλαδή ο Γρηγορίου που μου λες δεν είναι σοβαρός. Εντάξει ο Γρηγορίου τώρα. Ναι. Εντάξει ο Γρηγορίου. Και δανεικούς ψάχνετε να βρείτε. Δανεικούς. Ψάχνετε δανεικούς από Ολυμπιακό και τέτοια. Εντάξει. Εντάξει εσείς δεν είστε θύρα 10 όπου θέλουμε μόνοι μας και ανεξάρτητοι και κομμουνιστές. Δανεικούς εσείς... από πού δηλαδή. Άμα σου φέρω το Ρισβάνι ξέρω εγώ θα πεις ναι, αλάχ, αλάχ, λέω, πάρ' τον. Το Ρισβάνι. Ο. Ούτε το Ρισβάνι θέλω. Δεν στο Ρισβάνι. Ναι. Δεν τραβάω ζόρια το λεφτά. Σε πάρουν δανεικούς βρε από Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος Ολυμπιακός είναι. Δεν το βλέπω εύκολο αυτό που λες. Μπαλά το λέγε. Εγώ θα πω καλησπέρα. Κοίταξε εδώ δελτίο που ακροατές μας. Γιουβέντους Ρεάλ over. Α, πάλι στοίχημα έχει. Σεβίλη Μπάγκερν over. Άστον Βίλα Ρέντινγκ over. Το πιάνουμε. Όφι Άριες άσο. Το πιάνουμε. Μπαρσελόνα Ρώμα 4-6 γκολ. Το πιάνουμε. Και παίζουμε Liverpool City 4-6 γκολ, είναι 3-0 ημίχρονο και τραμπατίζει το Σαλάχ. Και από όλο πόντο εργοτέλης over. Και βρήκε μάτς αυτός ο τρελός ο Γκόνιας να φέρει under. Ο Γκόνιας στα 10 μάτς στα 9 φέρνει over και σήμερα που τον έπαιξε over έφερε under ο τρελός. Το είδα το παιχνίδι. Με 10 ευρώ έπαιρνε 800. Το είδα το παιχνίδι. Μοιράσαι. Ε, το είδες. Ναι. Πήγες καλαμαριά. Πήγα. Πήγες, είδες από όλων Καλαμαριάς. Ναι. Ναι. Μπορώ να πω τι? Ότι η Καλαμαριά είχε κάποιες ευκαιρίες ας πούμε που έπρεπε να βάλει ένα δεύτερο γκολ αλλά και ο Εργοτέλης ήταν ομάδα η οποία έτρεχε. Τώρα, είχε τώρα, είναι καλή φυσική κατάσταση. Σαν τον κόκκινο με κάνεις τώρα. Σαν τον κόκκινο. Δεν λέω πολλά. Εγώ λίγα να πιει καφέ με τον Γιακουμίδη και τον φίλο σου, αυτά πήγε να κάνει. Εντάξει, ήπιαμε ναι, και καφέ και πετρέλαιο, αλλά το θέμα είναι ότι είδαμε ναι, και το παιχνίδι. Εσύ τώρα για να πας στο Γιακουμίδη για δουλειά θα πήγε. Ε, σίγουρα. Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση όλοι οι άνθρωποι ναι, έχουν κάποιες ασφαλιστικές ανάγκες. Α, αυτό είναι. Πήγε να πουλήσει ασφάλεια. Στο Γιακουμίδη πήγε να πουλήσει ασφάλεια. Στον οποιονδήποτε πηγαίνω εγώ, αρκεί να τρώνε θέλει. Ο Βελίξ είναι, δεν έχει ανάγκη. Τι είναι? Ο Βελίξ. Γιατί είναι ο Βελίξ? Θηρίο ανήμερο είναι ο Γιακουμίδη. Καλά και τα θηρία έχουν θέματα, μην ανησυχείς. Εντάξει. Αν παρακάτω, λέγε. Εσύ πήγες να κάνεις ασφάλεια τώρα και με αναλύεις τον Εργοτέλη. Αλλά θυμάμαι, ξέρεις κανένα παίκτη και από τις δύο ομάδες τώρα. Όχι, ξέρω κάμπους παίκτες. Καμπόσους. Βέβαια. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι από ό,τι βλέπω ναι, υπάρχει μια ισορροπία στις ομάδες εκτός από τον Άρη και τον Όφη. Ναι. Μια ισορροπία από εκεί και κάτω. Δηλαδή, έχω δει τις 5-6 επόμενες ομάδες. Ναι. Και υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή δεν θα ξεχώριζε κάποια εύκολα. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, ο Μέν Εργοτέλης είχε τρεξίματα, καλύτερη φυσική κατάσταση. Οι άλλοι είχαν πιο καλή τακτική. Ναι. Βγαίνανε πιο γρήγορα έξω στην επίθεση. Χάσανε ένα-δύο γκολ, έπρεπε να τα έχουν βάλει. Άσταρε, δεν είναι. Εγώ μαλάτο θα ήθελα μια σκελέ για Εργοτέλη τον Γκόνια προπονητή. Στον Άρη. Εφελώς, άμπαλος είσαι γι' αυτό. Ρε, θα βλέπα μπαλίτσα. Τουλάχιστον ούτως ή άλλως περιθώρια για διάκριση σε αυτό το πρωτάθλημα. Τι λες τώρα, ποιος είναι άμπαλος, ρε, ο Γκόνιας. Παίζει με αυτούς τους παίχτες αυτό το ποδόσφαιρο με τον Εργοτέλη, αυτό το passing game με παίχτες τρίτης κατηγορίας. Passing game, τι είναι αυτό. Το passing game, ρε, που παίζει ο Εργοτέλης. Και τι με νοιάζει με ένα passing game. Κίνηση χωρίς μπάλα, οι παίχτες, συστήματα. Άμυνα εντάξει, τουλάχιστον θα δούμε λίγη μπαλίτσα, ρε φίλε. Χαρεί ο κόσμος λίγο μπάλα. Θα χαρεί ο κόσμος μπάλα. Ας βλέπω 3-2 στο Χαριλάου, με χαλάει εμένα. Πέσεις πάλι. Δεν θα πέσω καθόλου. Ε? Με λίγο ποιοτικούς παίχτες μπορεί αυτό το ποδόσφαιρο για Super League κάνει. Για Β' Εθνική δεν κάνει. Ναι. Αλλά για Super League
Με δύο-τρεις καλές μεταγραφές κάνει. Δεν έχεις μεγάλο μέτοχο τώρα με λεφτά. Ποια όσο από τις τρεις μεγάλες ομάδες θα ήθελες να είσαι τσιράκι, να πούμε. Κανενός. Πάω, κανενός. Κανενός, κανενός. Κανενός. Θα ρωτήσω τους Αργιανούς. Κανενός. Ολυμπιακό θα πούνε. Κανενός. Ολυμπιακό θα πούνε οι Αργιανοί. Κανενός. Ναι, άκου τι σου λέω. Και του χρόνου στο Χαριλάου θα δεινοπαθήσουν οι πάντες. Όλοι οι μεγάλοι. Ποιος θα δεινοπαθήσει. Όλοι. Στο Χαριλάου. Ναι. Με όλου θα έχει 15-20 χιλιάδε κόσμο. Με τον Πλατέλα Εκστρέμ θα δίνω πατέρα. Εντάξει, εσεί θέλετε να. Α βλέπει εσύ Κέρκυρα, ρε φίλε. Και Λεβαδιά που την κρατάνε κάθε χρόνο με το ζόρι. Να βλέπετε αυτό τον ποδόσφαιρο, αν θέλετε εσεί. Και να βλέπετε Β' Εθνική Άρης Δόξα Δράμας 15.000 κόσμο και Παναχαϊκή Άρης 10.000 κόσμο. Και Όφη Άρης 10.000 κόσμο. Mm. Εσεί τι γήπεδα θέλετε να βλέπετε δηλαδή. Θέλετε να βλέπετε Λιβαδιέ και Κέρκυρε και Πλατανιάδε. Εγώ μπάλα δεν βλέπω. Δεν μπάλα είναι όλο. Είναι και η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Είναι και το γηπαιδικό, είναι όλα. Δεν είναι μπάλα μόνο. Τι βλέπει το χορτάρι δηλαδή. Σε καλύπτουν οι άλλε ομάδε εδώ που βλέπει Σούπερ Λίγκα. Θα μείνει στην κατηγορία του χρόνου. Το λιγότερο οκτάβενο στο. Βάζει το σπίτι σου ότι θα μείνει ο Άρης κατηγορία. Τι θα πει να βάλω. Τι με μα κάνει. Είμαι πρόεδρο του Άρη. Εγώ σου λέω ποιε είναι οι απαιτήσει. Τι απαιτήσει. Οι απαιτήσει, ναι. Περίμενε ρε, τι άφραγγι. Ο Άρης δηλαδή με ένα καλό τηλεοπτικό που θα πάρει. Με πάνω με 7-8 χιλιάδες διαρκείας που για μένα θα τα κάνει. Τι θα κάνει? 7-8 χιλιάδες διαρκείας. 3.000 εισιτήρια για 20.000 κόσμο με 3.000 εισιτήρια. Άσε τώρα τι. Αν την πατήσει ο Καρυπίδης και θα δεχτεί αυτά τα πράγματα και δεν βάλει τουρνικέ. Εχθροί του τουρνικέ, εσύ τώρα. Όχι. Κανένας δεν είναι εχθρός. Εγώ είμαι υπέρ. Υπέρ το όποιο μπαίνει μέσα να έχει το εισιτηριάκι του ή το διαρκείας του. Ναι. 100%. Και σε αυτά είμαι με τις διοικήσεις πάντα. Καλά. Λοιπόν. Εντάξει. Άλλο. Τι άλλο. Τι άλλο. Άλλο. Α, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι τη Δευτέρα θα κάνουμε κανονικά, έτσι. Λαϊκό δικαστήριο. Ποια Δευτέρα? Τη Δευτέρα του Πάσχα. Ναι. Θα κάνουμε κανονικά, γιατί ρωτάνε ο κόσμος, δεν ξέρει λόγω εορτών κτλ. Θα πατήσει κανένα. Ότι παρότι όλοι θα κάνουν, θα είναι από τα αρνιά από αυτά, εμείς δεν έχουμε αργίες, δεν πιστεύουμε ιδιαίτερα και σε αυτά τα πράγματα και στα ένθυπα και σε αυτά. Δεν πιστεύουμε σε καθόλου. Άλλο λέω. Λοιπόν. Οι άλλοι τι θα κάνουν. Κακώς. Οι άλλοι περιμένουν μια χαρά, με ρωτάνε. Τι κακώς, δεν διότι εκείνες τις μέρες δεν θα έχει τίποτα. Όλοι θέλουν μια διέξοδο. Κάτσε, μην μιλάμε ένας πάνω στον άλλον, αλλά όλοι έχουν το Θεό τους που λέμε. Εντάξει. Άλλωστε δεν έχουμε το Θεό μας. Δηλαδή, άμα δεν κάνουμε εκπομπή, τι θα γίνει, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι δηλαδή. Ή θα τηρήσουμε κανένα έθιμο, άμα δεν κάνουμε τη μεγάλη Δευτέρα. Όχι, δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ είπα ότι καλά είναι να τηρούνται και τα ήθη και τα έθιμα. Εντάξει. Όσο άντρε, είναι δυνατόν. Άντρε ολοποδίτης που θέλετε και ήθη και έθιμα να πούμε. Γιατί λίσταρχη, να μην θέλουμε. Λίσταρχη του Σεραφίνων να πούμε, θέλετε ήθη και έθιμα να πούμε. Τι είναι λίσταρχη. Αρχιλίσταρχη, θέλετε ήθη και έθιμα. Άιτε τώρα το παίζετε και χριστιανοί να πούμε. Δεν το παίζουμε. Πάτε εγώ μεγάλη είμαι. Παρασκευή να πάρετε μάτι εκεί πέρα στον επιτάφιο που θα είναι οι άλλοι με το ξεβράκοντες εκεί πέρα και. Άιτε. Πάτε ξεβράκοντες. Σιγά μην περιμένουμε με τα βρακιά, ρε, πέψα, να πούμε, για να πάνε, τον επιτάφιο τώρα. Α, το ξεφτυλίσατε το θέμα να πούμε. Το βλέπω λίγο υπερβολικό να πούμε. Αλίμονο. Εγώ το μεγαλύτερο καραγκιοζηλίκι καμιά φορά που έχω συναντήσει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο είναι, άκουσα, με το θέμα του επιταφείου. Είναι καμιά φορά συναντιούνται δύο επιτάφοι από τις εκκλησίες και συναντιούνται και πάνε. Τι είναι ρε παιδιά οι επιτάφοι να συναντηθούν οι δύο. Δύο Χριστούς δηλαδή. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα τουλάχιστον. Είναι δυνατόν να συναντιούνται δύο επιτάφοι από εκκλησίες και μετά μαγαζί, να κάνουν. Η εκκλησία είναι μαγαζί, κάθε μαγαζί έχει το δικό της επιτάφιο, δεν σε πειράζει. Όχι να συναντιούνται ρε φίλε. Τι είναι να συναντιούνται, δυο Χριστούς να πούμε θάψαμε. Θα βάλουν στο φέρετρο το GPS, θα πηγαίνει ένα στο. Όχι, δεν έχει αυτή την έννοια, Βασίλη. Για να μάθουμε. Τι είναι δηλαδή. Έχει την έννοια ότι είναι όμορες οι εκκλησίες. Όμορες. Ναι, είναι κοντά η μία στην άλλη. Α βάλουν έναν επιτάφιο τότε. Τι πάνε να πει δύο επιτάφοι, τι να πει. Δεν γίνεται, κάθε εκκλησία πρέπει να έχει. Πρέπει να κάνει τα κεριά τη. Έτσι είναι το έθιμο. Εντάξει, α πουλήσει και κανένα κερί εκκλησία γιατί. Βοηθάει. Ας δώσει και στους φτωχούς τίποτα η εκκλησία και να πουλάει η κεριά. Εγώ ξέρω ότι δίνει. Τώρα που να δώσει και τίποτα. Δίνει. Τόσα χρυσά και τέτοια είναι όλοι οι παπάδες. Με τόσο χρυσό. Πώς το λένε, ντυμένοι είναι όλοι. Χρυσοπίκυλτα. Α, μπράβο. Ναι, δεν είναι χρυσοπίκυλτα. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Fakes είναι τα περισσότερα. Λοιπόν, δεν το κάνουμε τώρα. Ψεύτικα. Θέμα. Εντάξει. Δεν θα το κάνουμε θέμα. Τώρα εμείς δεν πιστεύουμε. Απλά κοιτάνε να έχουν τη μεγαλοπρέπεια των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Γι' αυτό ντύνονται και κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι για να το επεξηγήσουμε. Εμείς δεν είμαστε πελάτες. Ας το παραμύθι σε εμάς τώρα. Ούτε εγώ πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Πάω όποτε θέλω εγώ. Εσύ θα πας στην εκκλησία, αν θες να πουλήσεις ασφάλεια σε κάνα παπά να πούμε. Αλλιώς δεν πας στην εκκλησία. Όχι, δεν πάω. Άμα θέλει ο παπάς, θα πάω σπίτι. Δεν μου λες, οι εκκλησίες ασφαλίζονται. Από το στόμα μου το πήρες. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Γιατί όχι. Γιατί. Δεν είναι ας πούμε μαγαζί. Μπαίνει ένας κλεφταράς μέσα σε μια εκκλησία και κλέβει τις εικόνες. Ναι, μπράβο. Γίνεται ένας σεισμός και πέφτει, ξέρω εγώ, το τέτοιο. Τι γίνεται. Γιατί δεν ασφαλίζονται οι εκκλησίες. Δεν ασφαλίζονται οι εκκλησίες. Για ποιο λόγο δεν ασφαλίζονται. Στον εξηγώ. Ότι δεν είναι επαγγελματικός χώρος. Τι είναι δηλαδή. Εκκλησία. Εκκλησία είναι. Δεν μεταφράζεται αυτό. Εκκλησία είναι.
Δηλαδή, αν έρθει ένα παπά και πει θέλω να ασφαλίσω για, για κλοπή και για αυτό, δεν θα την πα να την ασφαλίσει. Απαγορεύεται. Ναι, δεν μπορώ να του κάνω τέτοιο συμβόλαιο. Όχι. Ναι. Εγώ, για μένα κανονικά θα πρέπει και έμφυα να πληρώνει το κάθε οίκημα εκεί. Γιατί εμείς πληρώνουμε, εμείς δεν πληρώνουμε ρεύματα και τέτοια, σας πω τι μας για τις επιχειρήσεις μας. Η εκκλησία δεν είναι νομικός σε ιδιοκτησιακό καθεστώς κάποιου. Πού είναι, λοιπόν, στην εκκλησία, την ίδια, εκκλησιαστική περιουσία. Κάτσε να μάθουμε, αυτό είναι έμπειρος, ξέρω. Ναι, γιατί θα βάλουμε τώρα... Στάξτε, παράδειγμα, ναι. Λέω. Ο πάτερ, ας πούμε, που είναι, ας πούμε, σε μια εκκλησία. Ο εφημέριος, ναι. Ναι, ο εφημέριος. Ναι, ο εφημέριος, ναι. 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 Σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: ρε μαλάτε, επειδή είσαι Ολυμπιακός και εγώ, ας πούμε, με πάω και είμαστε αντίθετα, αλλά επειδή είσαι καλός επαγγελματίας, ακούω στον Ραπτόπουλο να πούμε. Θέλω για κλοπή, πυρός και. Πώς τα λένε αυτά που κάνετε εσείς και τα λοιπά. Ναι. Να ασφαλίσω την εκκλησία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, εκτός αν η εκκλησία είναι η ιδιοκτησία του. Τι ιδιοκτησία του είναι? Η ιδιοκτησία του εφημερίου. Ενώ δεν είναι, γιατί ο εφημερίος μπορεί σήμερα. Πού ανήκει, ρε παιδί μου, ποιος πρέπει να την κάνει ασφάλεια, αυτό ρε. Η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός αυτοκέφαλος, δεν ανήκει πουθενά. Πώς δεν ανήκει, κάπου ανήκει, ρε Γιάννη, κάτι υπάρχει. Στην Εκκλησία της Ελλάδος, προβλέπετε. Έτσι λέγεται. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Πρέπει ο ιδιοκτήτης. Ναι, το κουμάντο το κάνει χώρου... ο αρχιεπίσκοπος, ας πούμε αυτό. Ναι, αλλά δεν τους κάνει κουμάντο όσον αφορά. Εμένα με νοιάζει ότι δεν μπορεί αυτός να πάει κάνει. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί δεν υπάρχει ένα επώνυμο. Πληρώνουνε. Πληρώνουνε. Ναι. 2 εκατομμύρια δώσα. Άρα κάπου ανήκουνε. Άρα κάπου ανήκουνε. 2 εκατομμύρια δώσα σε έμφυγε. Ωστί, κάπου ανήκουν όμως. Νομικά πρόσωπα. Μπορεί να το δώσανε κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτσε. Αλλά η εκκλησία δεν είναι ιδιοκτησιακά. Άρα εσύ, επειδή δεν έχεις δουλειά να κάνεις, δεν πας στην εκκλησία. Το καταλάβω. Όχι, πάρα δεν κάτω. Είναι αυτό. Τι είναι. Πάω, σου λέω, αλλά δεν πάω τις ημέρες που πάνε ο πολλής κόσμος. Πάω μόνος μου. Μόνος σου πας. Ναι. Όποτε Ριβέ, καταλαβαίνω. Ριβέ. Ναι. Ριβέ. Ναι, δεν έχω εγώ να πάω για να με δει ο καθένας τι κάνω. Α, να δειχθείς δηλαδή. Όχι. Δεν το κάνεις αυτό για να δειχθείς, ας πούμε. Ναι. Όχι. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Λίβερπουλ είδες. Είδα. Εσύ είδες Λίβερπουλ. Και είδα. Την ΑΕΚ την είδα που πέρασε στους 4 του. Τι είναι αυτό. Στον μπάσκετ, κυπελούχον ευρώ. Με τον μπάσκετ τώρα. Τη Λίβερπουλ την είδες. Πώς δεν την είδα. Ωραία. Τι είδες. Εγώ. Εσύ ναι, τι είδες. Εγώ είδα τη Λίβερπουλ στην αρχή να ευνηδιάζει τη Manchester City. Ναι. Να της βάζει 3 γκολ και από εκεί και πέρα να κάνει συντήρηση δυνάμεων. Αυτό είδες. Το γκολ της Λίβερπουλ πήγε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Χειρότερος από τον κόκκινο είσαι στην κριτική. Όχι, δεν είμαι χειρότερος, είμαι μια χαρά. Έτσι όπως τα λες. Εγώ είδα μια City να μπαίνει να κάνει κατοχή μπάλας. Ναι, λοιπόν, κόντρα στη ροή βάζει ένα γκολ η Λίβερπουλ, άλλαξε όλη η ψυχολογία. Εγώ είδα 3 χαφ. Ναι. Σου πω εγώ τι είδα. Και το αριστερό μπακ της Λίβερπουλ. Δεν είναι μπακ στόπερ, είναι και εκεί είναι θέμα που μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορεί να βάζει αβαρή κορμί στη γραμμή, πιάσει το Σαλάχ εκεί. Θέμα η Λίβερπουλ παίζει 3-5-2. Δεν παίζει η Λίβερπουλ 3-5-2. Χειρότερος από τον κόκκινο είσαι. Μην το λες αυτό. Όχι, εσύ το λες. 4-3-3 παίζει η Λίβερπουλ. Μπράβο. Άρα είναι αριστερό μπακ ο Άντερσον αυτός εκεί. Ρόμπερτσον λέγεται. Ρόμπερτσον, συγγνώμη, ναι. Η Λίβερπουλ. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Έχουμε μια ομάδα η οποία παίζει σε φουλ ρυθμούς. Βρέξει, χιονίσει πρωτάθλημα Αγγλίας, κύπελο Αγγλίας, Champions League, Champions League και δεν αλλάζει κανέναν. Δεν κάνει rotation. Και φτάνει στον Απρίλιο μήνα, Γκούντοσον. Γκούντογκαν, Σίλβα και Φερναντίνιο να είναι πτώματα, κάτσανε. Ένα αυτό. Ο Γκουαρδιόλα. Αυτοί σκάσανε, πραγματικά σκάσανε. Σκάσανε. Ο Γκουαρδιόλα λέει. Ο Ζέσους, στατικός, μπροστά, τίποτα. Και Ντεμπρούινε, σκάσανε. Ένα Σίλβα και ένα Σανέ ήταν σήμερα. Όλη η City. Ένα Σίλβα και ένα Σανέ. Ναι, από εκεί, από αριστερά, μονότονα. Χτυπούσαν τον άλλον και τα λοιπά. Ναι. Επίσης μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Το γεγονός ότι στο Σαλάχ επάνω βάζει το Λάπορτ, ο οποίος είναι στόπερ. Ναι. Δεν έχει τη μεγάλη κίνηση, είναι βαρύς. Ωραία. Και αργός. Πέφτουνε μετά ο Φερναντίνιο Σίλβα, πάει και ο Κομπανί επάνω του και δημιουργείται από την αντίθετη πλευρά η αδύνατη πλευρά. Α, μπράβο. Είτε λοιπόν την κάνει ο Σαλάχ, είτε την πετάξει από την άλλη μεριά. Είτε την πετάξει από την άλλη μεριά. Ο Μανέ και ο Τσέμπερλεϊν μέναν αφύλακτοι γιατί πηγαίνανε πάνω στο Σαλάχ. Δημιουργήθηκαν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά για μένα δεν μπορείς να φορμάρεις το Φερναντίνο, το Γκουντοκάν και το Σίλβα στα μικρά μάτς ενώ μπορείς να τους δώσεις ανάσες. Για μένα αυτό έγινε. Και έχει πέσει, όπως λέει και ο γιατρός, βιολογικά όλος ο άξονας, όλο το κέντρο της City. Όλο το κέντρο της City. Και μάλιστα
με τρία χαφ σκυλιά, Τσέμπερλεϊ, Χέντερσον και Μίλνερ, οι οποίοι κάναν από τα καλύτερα του παιχνίδια. Όσα μάτσε είδα τη Λίβερπουλ δεν ήταν τόσο καλή. Όχι, σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Οι τρεις αυτοί, δηλαδή όλη η ιστορία είναι Τσέμπερλεϊ, Χέντερσον, Μίλνερ απέναντι σε Γκουντογκάν, Φερναντίνιο, Σίλβα, τεράστιες διαφορές και σε φόρμα και σε ταχύτητα και σε μέρα, ας πούμε. Ο Λαπόρτ σαν στόπερ που παίζει αριστερό μπακ και φυσικά η τριάδα Μανέ, Φιρμίνιο, Σαλάχ, η οποία κάνει παπάδες. 9.55 καιρό, μήνυμα 54.3.46. Εμένα μου άρεσε και ο Ρόμπερτσον πάρα πολύ. Ο Ρόμπερτσον, τα αριστερό μπακ. Έβγαινε πολύ. Ναι. Καταρχήν για μένα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι ομάδες που είναι νεοπλουτίστικες τύπου Παρί ή City, σε αυτό το θεσμό δεν μετράνε μόνο τα λεφτά. Νεοπλουτίστικες. Ναι, νεοπλουτίστικες. Ναι, είναι νεοπλουτίστικες. Ναι. Δηλαδή ναι. Η Παρί ναι. Αποκλείστηκε από τη Ρεάλ σχετικά εύκολα και έδειξε το κόμπλεξη στο πρώτο παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσει και το έχασε. Το ένα λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, και η City έδειξε πάλι ότι είναι μια ομάδα με παιχταράδες, με νεόπλουτη ιδέα. Η ομάδα η οποία είναι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή είναι η Ρεάλ. Και από πλευράς παιχτών και από πλευράς προπονητή. Δηλαδή ο Κουτουλούβος Ζιντάν βελτιώθηκε πάρα πολύ στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Πάρα πολύ. Χρησιμοποίησε χθες τέσσερα χαφ σκυλιά και τα τέσσερα. Με ρόλους φοβερούς στο κέντρο και με τον Ίσκο να παίζει και τον Μπάσταρδο έξω αριστερά. Να παίζει δύο ρόλους. Καλά, η Γιουβέντους έπαιξε, ίσως ήταν κακό που έπαιξε το πρώτο παιχνίδι εκεί, γιατί την είδε γκόμενα και η Γιουβέντους. Καταρχήν, η Γιουβέντους έκανε το έγκλημα ο προπονητής στο 0-2 και στο 0-2 βάζεις το βαρύ Μάντζουκιτς αλλαγή. Ναι, αντί να κάτσεις, κάτσε 0-2, χάσε 0-2. Πήγαινε το στην κορόιδα. Μπας και βάλεις κανένα κουλό εκεί πέρα 0-1 και γίνει παιχνίδι. Πας και μου ανοίγεσαι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 0-2 με 10 παίχτες. Έπρεπε να βάζεις 5. Το άνοιξε κι άλλο. Έτσι να... δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Το άνοιξε. Κάτσε, χάσε 0-2. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Το άνοιξε κι άλλο. Έγκλημα. Βέβαια. Άλλα θέματα. Τι είχαμε. Ωραίος καφές. Τρομερός καφές. Και, και άλλο ένα καραγκιουζιλίκι που ακούω τώρα από χθες με τον γκολ, μετά τον γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Αρχίσαν πάλι συγκρίσεις. Ρονάλντο ή Μέση ή το ένα ή το άλλο. Ρε παιδιά, έβαλε μια γκολάρα ο άνθρωπος. Άλλο στυλ. Άλλη στυλ. Κοψιά, άλλες τοποθετήσεις, άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Δεν συγκρίνονται. Αυτό το πράγμα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Μέση πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αφήστε τον κόσμο άλλο τώρα στυλ, με θύμα. Άλλο στυλ. Πεκταράδε και επειδή έβαλε το ψαλίδι. Με άλλα χαρακτηριστικά. Και επειδή έβαλε το ψαλίδι, δεν σημαίνει ξαφνικά ότι έγινε Μέση ο Ρονάλντο. Α, διαφορετικοί παίχτες. Πιο πλήρης ο Μέση, πώς θα το κάνουμε τώρα. Πιο πλήρης παίχτης ο Μέση. Κοίταξε τώρα. Πιο πλήρης ο Μέση στους κλειστούς χώρους. Έτσι. Ναι, αλλά το ζήτημα για μία Ρεάλ και για μία Μπαρτσελώνα είναι οι κλειστοί χώροι. Γιατί το 95% των ομάδων που θα αντιμετωπίσουν θα τους παίξει κλειστά. Άρα το ζήτημα είναι να έχουν παίχτη. Ο άλλος είναι πιο φόρο. Ο άλλος είναι πιο φόρο, συμφωνώ. Δεν θα πάει ο άλλος. Άνετα παίζει μόνο του φόρο. Απ' έξω, ναι, η θέση του είναι αυτή και να βγαίνει και πιο προς τα έξω λίγο και τα λοιπά. Είναι φορ. Είναι φορ και έτσι θα μείνει. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτός θα παίξει πολλά χρόνια μπάλα, γιατί είναι και νάρκισος και θα παίξει σε πιο μικρό χώρο. Είναι νάρκισος. Ίσως ο Κριστιάνο Ρονάλντο λόγω του ακριβώς της θέσης που παίζει μπορέσει να παίξει παραπάνω χρόνια από το Μέση. Ναι, γιατί Μέση μπορεί και να βαρύνει λίγο, ναι, θα προωθηθεί, ναι, σαν φορ, ίσως και σε μια μικρότερη ομάδα στο μέλλον, ναι, να οικονομήσει και σε, ναι, καμιά, ναι, Αραβία, ναι, 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 και σε καμιά Κίνα να πούμε, να οικονομήσει και μπορεί να παίξει πιο πολλά και χρόνια. 40 χρόνια στην Αμερική. Έτσι. Μπορεί να παίξει στους κόσμο Νέας Υόρκης και τέτοια. Σωστά. Καλημέρα Γιάννη μου, θέλω ενημέρωση για Ορλάντο, Μητρόιτ, Αταλάντα, Νέο Ορλεάνη. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέει αυτός, τι Γιάννη λέει, σε μπέρδεψε. Προφανώς το... Φαλακρέ με διαχειριστές ο Άρης όταν ανέβηκε βγήκε αμέσως Ευρώπη. Να δούμε και τα τηλεοπτικά που θα πάρουν τα λοιπά τη Super League. 15 Τετάρτου έρχεται ο Τόμ Πάπας. Ο Τόμ Πάπας είναι ο Τόμ Μάπας. Θα σου πω εγώ ότι είναι ο Τόμ Πάπας. Ένα τέχνασμα του Καρυπίδη. Σας δουλεύει κανονικά. Ο Τόμ Πάπας είναι ο Τόμ Μάπας. Και δεν πρόκειται να έρθει κανένας Τόμ Πάπας. Όχι χορηγία θα δώσει, όχι θα πάρει μετά. Θα σας έχουν ένα μήνα ο Τόμ Μάπας και ο Τόμ Πάπας. Όπως ο άλλος ο δικηγόρος που κάνει αβάντα τώρα ο Βλαχόπουλος, ο Γουλιέλμος, και έτσι ο Γουλιέλμος, και αλλιώς ο Γουλιέλμος. Είχαμε δύο χρόνια μαζαλίζει τον έρωτα με τον, πώς το λένε, ο Λάσκαρης, την Τζόρτζια, και θα σε κάνει μήνυση ο Λάσκαρης, και πώς μιλάς έτσι για την Τζόρτζια, τι είπες χοντρή την Τζόρτζια, και ο Λάσκαρης, πάρ' τους μέσα στα σίδερα. Το Λάσκαρη και την Τζόρτζια, 5 εκατομμύρια ευρώ χρειάζεται. Τώρα αρχίζει. Πρόσεξε, ο Γουλιέλμος είναι δικηγόρος. Θα σε κάνει μήνυση. Πρόσεξε πώς μιλάς αυτό. Ρε, κάτσε κάτω, ρε Βλακόπουλε. Πάμε σε μια. Άσε μας καημένοι τώρα.
Βουλιέλμος τώρα. Πάμε. Όντως ο άξονας στη City μας έκανε εντύπωση ότι ήταν πάρα πολύ κακός και φυσικά είναι έξυπνη κίνηση, σύμφωνα και με τον 4-90 συμφωνούμε, ο Κλόπ να βάλει τα αμυντικά του χαβ να μείνονται ανάμεσα στα center back, στο τρίγωνο που λέει ο Αλέφαντος, δηλαδή θα διαβάσω το μήνυμα και θα σου πω, και τους πλαγιούς κλείνοντας κάθε τις πάσεις. Δηλαδή, πρώτη φορά η Λίβερπουλ, πόσα, 10 μάτς τρίδα φέτος, πρώτη φορά η Λίβερπουλ μεσοαμυντικά είναι τόσο προσεκτική. Πρώτη φορά. Ρόμπερτσον, Φαντάικ, Τσέμπερλεϊν ανάμεσα, τρίγωνο. Φαντάικ, Λόβρεν, Χέντερσον στο τρίγωνο, κοντά. Άρλοντ, Λόβρεν, Μίλνερ το τρίγωνο. Που σημαίνει ότι αυτός έκανε άμυνα στα 7-8 μέτρα, η τετράδα της άμυνας σε τρίγωνο η υπόλοιπη. Στα άλλα 7 μέτρα μπροστά, στα 20 μέτρα, Μανέ αριστερά, Σαλάχ σε ελεύθερο ρόλο και πιο πίσω Φιρμίνιο. Και παίρνει την μπάλα και φεύγει. Χτυπούσε εκεί που είναι ο Σαλάχ. Έβγαζε δύο χαφ. Συν τον μπακ. Επάνω στο Λαπόρτ. Ο Φερναντίνιο δεν έκλεινε μέσα. Ο Σίλβα και ο Σανέ δεν κάναν την επιστροφέ. Και όλη η ζημιά έγινε από εκείνη τη μεριά. Όλες οι σέντρες. Όλες οι μπούκες. Όλες οι συνδυασμοί γίνανε εκεί. Και φυσικά. Και φυσικά. Όταν γινόταν οι σέντρες στα δεύτερα δοκάρια. Ανύπακτος ο Γουόκερ και ο Ταμέντι στις μονομαχίες. Δεν κλείνανε καλά. Πολύ κακή, πολύ κακή. Σήμερα ήταν τόσο κακή η City στο λάθος παιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι σε ένα άστοχο, σε ένα άλλο παιχνίδι. Εμένα ο Τόμ Πάπας λέει ήδη έδωσε χορηγία και θα δώσει και του χρόνου. Το θέμα είναι αν θα μπει λέει μετοχικά. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ο Τόμ Πάπας. 7,79. Στο λέω έτσι όπως είναι. Γιατί εσείς οι Αριανοί και γενικότερα και οι Παοξίδες και όλοι σας αρέσει το παραμύθι να πούμε. Φαίνεται δεν σας διαβάζανε οι γιαγιάδες σας παραμύθια τότε ήσασταν μικροί και θέλετε να τα ακούτε από τον Μπούζο να πούμε και τον Τζαλτίδη τα παραμύθια. Έτσι γενικά μου φαίνεται. Στους περισσότερους συμπατριώτες σας αρέσουν τα παραμύθια. Σας αρέσουν τα παραμύθια. Ο Ντόν και Πάπας. Τα ψέματα. Έδωσε να πούμε ο Ντόν Πάπας με χορηγία. Έχετε χαζέψει τελείως. Ναι, αυτός όταν μιλάμε τώρα για. Έχει μάμαρα και. Μιλάμε για. Χορηγία δεν έχει καμία σχέση με το να μπει μέσα στην ομάδα, έτσι. Αυτό καμία λέω, σχέση. Άλλη χορηγία. Χορηγίες καλές είναι. Από και μετά θα πούνε στο ρεπορτάζ σε 10 μέρες, 20, υπάρχει κι άλλο όνομα και τέτοια. Παραμύθια. Α, ότι είναι συνωνυμία. Γιατί όχι, μιλάμε ρε. Για χοντρά λεφτά. Όχι, ρε. Θα πούνε αλλά. Τώρα, το ξέρω εγώ τι ρεπορτάζ θα βγάλουν σε 10 μέρες. Άλλο είναι το ζητούμενο. Ο Καρυπίδης θέλει να δώσει την ομάδα ή όχι. Όχι. Άμα δεν θέλει να τη δώσει, δεν πάει να έρθει και ο Κρίσος ο ΑΒ, δεν θα τη δώσει. Όχι. Είναι τι θέλει ο πρόεδρος. Και για μένα, για να σταματήσει η παραφιλολογία, ναι. Μόλις τελειώσει η χρονιά και η ομάδα βγει και μαθηματικά, θα πρέπει να κάνει μια συνέντευξη ο κύριος Καρυπίδης και να πει: παιδιά, πουλάω ή δεν πουλάω. Να ξέρουμε να κανονίσουμε και εμείς την πορεία μας και να μην τρώμε παπάδες. Είτε από δημοσιεύματα είτε από τίποτα. Ορθόν. Εγώ πάντως θα έλεγα να πλησιάσουν το σεΐχη του Μπρουνέι. Είναι καλύτερος από τον οποιοδήποτε Πάπας. Ειλικρινά το λέω, αυτό το λέω ειρωνικά. Ποιος είναι ο Σύχης? Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ιφίλιο. Και θα έρθει ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιφίλιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άμα τον ψήσει κάποιος, όλα γίνονται. Όλα τα συστήματα πάντως, λέει και ο γιατρός, ο οποίος μπορεί να μην συμμετέχει στην εκπομπή, αλλά συμμετέχει μηνυματικά. Ναι. Εξαρτώνται από την βιολογική κατάσταση των χαφ. Όταν έχεις μπακ αριστερό στο 1,91, δεν είναι αριστερό μπακ, είναι στόπερ ο Λαπόρτ. Παίζεις με δύο καθαρά εξάρια. Γκουαρδιόλα, σε έβγανε η ιδέα σου και ο δογματισμός σου, λέει ο γιατρός. Κώστα, σε την ανάλυση του Τσούλου και ασχολήσου με τον Άρη να γελάσει το χυλάκι μας, γιατί δουλειά δεν έχει, λέει. Θέλει να γελάσει το χυλάκι με τον Άρη ο Παόξης, ένας φίλος. Σε τι πράγμα να γελάσει, δηλαδή. Ένα χαρί τώρα που ο Άρης δεν θα έχει μεγάλο μέτωχο κτλ. Να χαρί ο Παόξης. Ο Άρης έχει μεγάλο μέτωχο. Ναι. Πώς δεν έχει. Πώς? Έχει μεγάλο μέτωχο. Ένα παιδί μου υψηλό επίπεδου, λέει. Υψηλό επίπεδου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υψηλό επίπεδου. Αλλά για μένα μια καλή ανταγωνιστική ομάδα στην Άλφα Εθνική δεν χρειάζεται μπορεί να έχει και. Ξάνθη μπορεί να γίνει. Ξάνθη. Τρίπολη μπορεί να γίνει. Μπορεί. Θεωρώ ότι για πρώτη χρονιά αυτή θα είναι η αντίπαλή μου στην πρώτη χρονιά. Θα την φτάσει στην Ξάνθη και την Τρίπολη. Την πρώτη χρονιά αντίπαλή μου για να μπω οκτάδα εξάδα. Πανιώνιος μπορεί να γίνει. Κοίταξε, η Ξάνθη και η Τρίπολη, αν μου επιτρέπετε. Ο ξενοκράτης.
Είναι νοικοκυρεμένες ομάδες. Και ο Πανόπουλος και ο Καϊμενάκης κάτω στην Τρίπολη είναι νοικοκυρέοι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή παίρνουμε, χρωστάμε, κάνουμε και μετά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πάμε τρίτη εθνική. Ρωτάω τους Αριανούς, μπορούν να γίνουν Πανιόνιας, αυτό λέω. Μπορεί να γίνουν Ξάνθη. Εγώ θα σου δώσω μια απλή απάντηση. Μπορεί να ανταγωνιστούν την Τρίπολη, λοιπόν, αυτό λέω. Ο κύριος Καρυπίδης, αν δεν έρθει κάποια καλή πρόταση και νομίζω ότι μπορεί να πάει το καράβι καλά, ας το πάει. Από εκεί και πέρα, αν έρθει μια καλή πρόταση επενδυτική, αν έρθει κάποιος για να πάρει την ομάδα με λεφτά και επιφάνεια, να μην κόψει την τύχη του συλλόγου. Δεν έχετε καλές θέσεις. Με κανένα κόμμα δεν μπορεί και να λέω εγώ ρε παιδί μου, δεν το ξέρω ρε φίλε εγώ τώρα. Μπορεί να έρθει ένας Ρώσος, ένας Κινέζος, ένας Σαουδάραβας, πού ξέρω εγώ. Στον Άρη. Ναι, πού το ξέρω εγώ. Γιατί μπορεί να έρθει ένας τρελός, πού να σε πω. Και να σε πει ναι, να μην την κόψει την τύχη της ομάδας, αν έρθει κάποιος με λεφτά. Αυτό λέω. Και τη δική του, γιατί και εκείνος θα εισπράξει. Εντάξει, θα εισπράξει ρε φίλε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι έχει μείνει άλλο. Α, για τον γνωστό τον Γκλόν τον Ριτζιανό που βγαίνει, το φίλος εδώ πέρα που βγαίνει τον κύριο, τον κύριο Κουτουθωμά να πούμε, τον γνωστό Κλόν. Πώς λοιπόν, το λένε. Το γνωστό Κλόν τον Ριτζιανό. Εντάξει, το ναι, άμα θέλει φέρτο να και εδώ να κάνετε καμιά εκπομπή να το φύγει και το Γινάτη ρε παιδί μου. Γιατί Γινάτη δηλαδή. Τι, τα έχει βάλει με τους πάντες. Εμένα πάντα λέει για μένα και λέει ηρωνικά και λέει χαρακτηρισμούς όταν λείπω. Ποτέ όταν είμαι εδώ πέρα. Φοβάται, λες. Να πει χαρακτηρισμούς. Την άλλη φορά βγήκε σαν την Κοτούλα, να πούμε, όταν ήμουν εδώ πέρα. Γιατί το λες Κουτουθωμά. Είναι άνθρωπος πολιτικός, μηχανικός. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Έχω δει εγώ επιστήμονες ανθρώπους και αυτά να μην ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Επειδή ξέρει την επιστήμη. Επειδή ένας άνθρωπος είναι καλός στην επιστήμη του. Μπορεί να είναι καλός, δεν το ξέρω κι αυτό. Δεν μπορεί να κουτώσει, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Λοιπόν. Τι σημαίνει. Οι άνθρωποι που είναι οι επιστήμονες είναι στη ζωή τους. Αυτό το πράγμα μόνο. Ό,τι είναι τρελή με την επιστήμη τους ή με αυτό που κάνουν, είναι σε ένα πράγμα καλή. Λες. Βέβαια. Α, λες δηλαδή ότι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι με το ύφος που βγαίνει, με την πονηριά που βγαίνει. Πονηρός. Αφήνει συνέχεια υπονοούμενα, λέει χαρακτηρισμούς, λέει κυρίως χαρακτηρισμούς όταν λείπει ο άδειος. Το οποίο το θεωρώ μεγάλο ρουφιανιλίκι. Όταν λείπει κάποιος, να λέει χαρακτηρισμό για αυτόν. Όταν λείπει. Ενώ εγώ τα βγαίνω, έχει την ευχέρεια. Και λέω πω κάποιο χαρακτηρισμό οποιοδήποτε να βγει και να με αντικρούσει. Έτσι. Έτσι είναι το σωστό. Ναι. Έτσι είναι. Αν έχει κάποια θέματα μαζί μου, δεν θα βγει και θα λέει Χαζονάκος ή Χιλιεζίου τα καραγκιουζίλικα τα. Όταν είμαι εδώ πέρα, θα πάρει τηλέφωνο και θα πει έτσι και έτσι. Ναι. Γιατί με λες έτσι ή οτιδήποτε άλλο. Και εγώ να τον εξηγήσω γιατί. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Ανοίξουμε γραμμές αν έχει μείνει κανένα πιστό, γιατί το ρόλο είναι και στην κατάνοιξη να πούμε, να έχει υπόψη σου. Έχει φύγει. Ναι, όλοι βέβαια, οι εκκλησίες γεμάτες είναι. 2-31-0 λοιπόν 90-90-90. 2-31-0-98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Τελικά ο Γιακουμίδης έκανε ασφάλεια. Τον έψησες. Στον αέρα δεν λέγονται αυτά. Ναι. Είναι επαγγελματικό απόρριτο. Αχα, το άρθρο 11 του κώδικα δεοντολογίας απαγορεύει να πω στον οποιονδήποτε πληροφορίες για κάποιον άλλον εκτός αν μου δώσει την άδεια του. Δεν είσαι και γιατρός τώρα να έχει άλλο. Είμαι χειρότερα από γιατρός. Λες. Βέβαια. Γιατί είναι οικονομικά δεδομένα, λες. Ναι. Γιατί φυσικά λέει το συμβόλαιο κάπου ότι αν κάποιος εκ των ενδιαφερομένων δικαιούχων συντομεύσει τη ζωή του ασφαλιζομένου ή του συμβαλωμένου, κυρίως ασφαλιζομένου βεβαίως, από εκεί και πέρα. Η ασφάλεια προς αυτόν καθίσταται άκυρη, οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες να λέω τι κάνει ο καθένας. Άμα μου επιτρέψει, θα πω. Δεν μου επιτρέπει, δεν λέω. Πάντως, θες να γίνεις Τρίπολη εσύ. Θες να γίνεις Ξάνθη φέτος. Κοίτα να δεις. Να γίνεις, να πούμε, εγώ σου είπα Πανιόνιος. Και πριν ότι ο στόχος του Άρη είναι η οκτάδα. Εντάξει. Εννοείται ότι το μέγεθος του Άρη δεν συγκρίνεται ούτε με τη Τρίπολη ούτε με τη Ξάνθη. Ωραία, πάμε στις γραμμές. Βίγκαν ζευγάρι υιοθέτησε μπρόκολο γιατί δεν ήθελε παιδί από σάρκα και αίμα. Υιοθέτησε μπρόκολο. Υιοθέτησε μπρόκολο. Το λοιπόν. Κοινώς χαιρέτα μου τον Πλάτα. Ο Μάριο Μποστέν και η Ειρήνη Σάντσο, οι οποίοι κατόρθωσαν να υιοθετήσουν έναν μπρόκολο που προέρχεται από την Ιαπωνία. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε να αντιμετωπίσει μια περίπλοκη διαδικασία για να αποδείξει τελικά ότι μπορεί να φροντίσει τον μπρόκολο, κρατώντας το σε βέλτιστες συνθήκες ώστε να μην μαραθεί. Δεν θέλαμε παιδί που να αποτελείται από σάρκα και δέρμα, γιατί είμαστε vegan. Βίγκαν τι σημαίνει. Δεν το γνωρίζω. Το φελός στα ισπανικά πρέπει να σημαίνει. Σχολίασε ο περήφανος πατέρας. Τέλος μετά από μακρά διαδικασία κατάβανα πάνω αυτό που ήθελαν και το μικρό μπράρισκερά, όπως βάφτισαν το παιδί τους, ξεκουράζεται στο δωμάτιό του το οποίο έχει πράσινο χρώμα.
Είναι καλύτερα να το υιοθετήσουν όταν είναι μικρά βλαστάρια, αφού είναι λιγότερο τραυματικό για αυτά. Εξήγησε η Ειρήν, η οποία πάντα ήθελε ένα παιδί από την Ιαπωνία, συνεχίζοντας. Στην Ιαπωνία δεν θέλουν τα μπρόκολα και μερικές φορές τα αφήνουν να φύγουν ή τα εγκαταλείπουν. Για λαϊκό δικαστήριο είναι και αυτή. Δεν ξέρω αν είναι για το λαϊκό δικαστήριο, πάντως ταιριάζουν σαν ζευγάρι. Φαντάζεσαι αυτή να ήθελε τον μπρόκολο και ο άλλος να ήθελε σκύλο. Εμένα και όχι, ο άλλος να ήθελε κουνουπίδι. Και να τα χαλούσαν. Αυτή ο Γκάλης ο Χρήστος λέει, αυτοί τρώνε λαχανικά λέει. Δεν τρώνε κρέας. Αντίθετα ο Γκάλης που είναι σαν το βόδι το όρθιο, τρώει πολύ κρέας και δεν τρώνε λαχανικά. Βόδαρε. Καλημέρα. Γκάλης, φίλος. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές γιατί ο κόσμος είναι. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε, ναι, καλημέρα. Σαμαράς Δημήτρος λέγομαι. Σαμαράς λέγεσαι. Παίρνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Ορθέ. Από τη Μαύρη Θάλασσα παίρνω. Την ταβέρνα που θα φάμε το φαγκρί. Η Μαύρη Θάλασσα, φίλε, είναι. Από τη Μαύρη, από το Μπουργάς παίρνω, το Μπουργάς. Α, τον πύργο. Εσύ κουτραφαίλ. Α, μπράβο. Είναι μια κομμόπολη εκεί πέρα, λέγεται. Αρχαία Μεσευρία, από εκεί πέρα σα παίρνω. Έλληνα είμαι, καταγωγή μου είναι από την Ελλάδα. Μάλιστα. Από τον Άγιο Θανάσιο εκεί πέρα. Στη Μαύρη Θάλασσα τι κάνει, φίλε? Εγώ έφυγα 26 χρονών από την Ελλάδα. 26, ναι. Ναι, και σήμερα είμαι 49. Ναι. Στη έχω Μαύρη Θάλασσα τι κάνεις, λέω? Επιχειρήσεις έχω πλέον. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εκεί είμαι παραθαλάσσια. Ναι, είμαι στη Μεσίβρια ακριβώς. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη. Η Μεσίβρια που δεν είναι παραθαλάσσια, ένα κουρουμποχώρι εδώ που κάνω πάω προπόνηση. Όχι, όχι, καράλη στην Βουλγαρία. Ναι. Στη Μεσίβρια, πύργο, ποιο πύργο? Πύργος, λέτε, πύργος και το λένε Μπουργκάς. Πού είναι αυτό, ρε? Στη Βουλγαρία. Στη Μαύρη Θάλασσα, στη Τουρκία είναι, στη λέει. Βουλγαρία. Βουλγαρία είναι, ρε, που βλέπει και η Βουλγαρία εκεί, βρε, αγιογράφητε να πούμε. Συγγνώμη. Είναι αυτή και το Πλόβδι που το λένε ήταν η Φιλιππούπολη. Μάλιστα. Μπράβο. Αλλά εγώ ζω 25 χιλιόμετρα βόρεια του Μπουργκάς, που είναι η αρχαία Μεσηβρία. Από εκεί που οι Μεσηβριανοί ήρθαν εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αυτό ναι. με τα κουνούπια. Ναι. Όχι, τα κουνούπια εδώ τα βρήκανε. Από εκεί είναι ναι. Χωρίς κουνούπια. Ναι. Εκεί είναι παραθαλάσσια, βρε. Ναι, το ξέρω. Εδώ πέρα που μένω είναι το Μονακό των Βαλκανίων. Είναι 3.000 ξενοδοχεία, 4 και 5 αστέρων. Αλλά τα έχουν όλα παγοράσει οι Ρώσοι. Η Βίζα πόσο πάει εκεί? Ποια? Τι επίσκεψη λέω. Στα ξενοδοχεία πόσο πάει? Το δωμάτιο πόσο πάει? Αναλόγω το ξενοδοχείο. 4-5 αστέρων είναι γύρω στα 200 λεπτά, 100 ευρώ. Σύμπησαν και οι Βουλγάροι. Λέγε, φίλε, σε ακούμε. Μια χαρά είναι. Ναι. Λοιπόν, τίποτα ρε παιδιά, σας ακούω κάθε βράδυ εδώ πέρα στο ίντερνετ. Για μια καλημέρα σας είπα τώρα για τις γιορτές. Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα. Ζωντανή και γερή να είμαστε. Χριστός Ανέστη, φίλε, μαγκιά του. Την Κυριακή το περιμένουμε. Ναι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Χριστός ήταν ο μόνος κομμουνιστής στην Ελλάδα που τον κάνανε δεξιή Θεό και δεν τον πιστέψαν οι αριστεροί. Είναι μια κατάσταση περίεργη αυτός ο Χριστός, δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα να πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε. Αλέξανδρος από Μαρμίτα. Όχι από Μαρμίτα, από Σταυρούπολη τώρα. Σταυρούπολη θα πάω. Εσύ δεν με πεις, εγώ τι είναι, ξέρω. Τέλος λοιπόν. Ναι. Έκανε, έστειλε τον ένα διανό και ο άλλος τον διανό έφερε εδώ για πάρτι. Μη το σέρεις τον, μη μαρσάρεις. Πάμε, λέγε. Δεν σέρνω, λοιπόν. Θα κάνω μια φέρνηση καταρχήν στη Στέλλα, την οποία συμπαθώ πάρα πολύ. Τη Στέλλα, ποια Στέλλα, που δουλεύει στο μαγαζί. Που δουλεύει στη Μαρμίδα, ξεκίνησε ο δικό σου, με το τηλέφωνο του δικού σου μιλάω τώρα, του Αριανού. Στέφανο. Τη γυάλισε δηλαδή. Λάλισα να ήρθα εδώ. Το τη λάλισε, λάλισε. Τη γυάλισε λέω, εκτό από το ότι έχει λαλήσει, ναι. Ότι αν σου έχω λαλήσει, ήταν αυτό ο λαϊκό δικαστήριο τη Δευτέρα. Ναι. Τι θέλουμε να μάθουμε. Καταρχήν και εσύ και ο. Πώς το λένε τον άλλον. Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης θα πρέπει να πληθείτε. Βρωμοκοπάνι μασχάλη σας λάχανο. Πρέπει να πληθείτε. Θα ξυριστείτε, θα πληθείτε, θα βάλετε μπρουτ κολόνια. Δεν θα μου έρχεστε με τη λυκδιασμένη τη μασχάλη εκεί πέρα. Θέλουμε τη γυναίκα. Ναι, το ξέρω. Η γυναίκα αυτή που σαρέπαμε. Άσε γυναίκα. Θα και θα πλήσω πρώτα και μετά διαλέγει γυναίκα. Δεν μπορεί να βρωμάει μασχάλη. Θα βρω δουλειά καταρχήν αύριο γυναίκα. Ορίστε. Εκτός αν είστε μια βρωμιά και ταιριάξετε, ναι. Άμα την πάρω σιγό, το καλοκαίρι, είπα αν θέλει να δουλέψει σιγό, το καλοκαίρι στο ξενοδοχείο, θέλει να δουλέψει τη Μαρμίτα μας το καλοκαίρι, μας έψει λεφτά, να δει σιγό. Να περάσουμε ωραία. Μ' αρέσει που είσαι και γαλαντόμος, τις προσέχεις τις γυναίκες σου.
Το είχαμε μια κοπέλα. Προοδευτικό είσαι, ναι. Είναι προοδευτικό, ναι. Πρώτα είναι προοδευτική όμως πολύ καλό. Ξέρεις. Ναι. Είμαι ατόμο της Περιστερίου πάνω απ' όλα, γιατί τους έκανε και τις τρεις ομάδες πλάκα τους έκανε. Ναι. Το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ του τους έκανε μεγάλη πλάκα. Τώρα που είσαι, ρε Γιώργαλη, που είσαι. Εδώ είμαι έξω από τη Μαρμίδα σου λέω. Ο Στέφανος είναι μέσα μου, Στέφανο με τηλέφωνο, όχι πες που λες τέσσερα. Το πορτοφόλι το βρήκες, το πορτοφόλι που το είχες άλλο. Το πορτοφόλι το, δεν ξέρω τι έγινε. Το είχες δει εσύ. Αν το βρίσκα, γιατί είμαι τίμιος άνθρωπος. Έχω βρει και δουλειάζω με 1000 ευρώ. Είχε πάρει 6-6 τάβρα εδώ ο παππούς. Ναι. Και το πήρα, το βρήκε και η μητέρα μου ένα κινητό μεγάλης αξίας πριν 3 χρόνια. Και το πήγαινε στο σπίτι και βοηθήσαμε το παιδάκι και ήρθε από την Εφανέτ και το έδωσα τώρα. Καλά, φτάνει, τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Θα σε βάλω εγώ test drive με τον άλλον, τον, πώς το λένε, τον Φωτιάδη. Ποιος θα πάει στην Ανίτα. Όποιος πάει στην Ανίτα θα πάει στην Ανίτα. Θα ψηφίσει ο κόσμος. Θα ψηφίσει ο κόσμος. Θα αποφασίσει ο κόσμος. Ποιο να στείλουμε. Γιάννη, τι είναι αυτό που ακούγεται. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Λοιπόν. Επειδή αν είχε σκοπό να βγω σήμερα. Ναι, αλλά βγήκε. Μεγάλη ευκαιρία. Ναι, επειδή όμως συχαίνομαι και τους ψεύτες και τους οικοφάτες. Τους ψεύτες, ναι, τους ψεύτες. Πρέπει να τα αποδείξω αυτό που λέω. Πέστα, πέστα, μεγάλε. Και ψεύτες. Πέστα, υποκριτέ και φαρισαίοι, μέρες που είναι κιόλας και κρεμάσανε και το Χριστό πολύ. Πες τα μεγάλα. Και παρακαλώ πολύ να σεβαστεί κανείς τον χρόνο μου, να μην πέσει πάνω. Να σε σεβαστώ, τι να σε σεβαστώ, λέγε ρε, πέστα. Λοιπόν, πρώτο. Δεν του αρέσει να το λέω τον κύριο Χατζινάκος, δεν του αρέσει να το λέω Χαζονάκο, θα το λέω από εδώ και πέρα, random plan. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι ψεύτης. Στο επίπεδο σου, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να με φτάσεις. Με τίποτα. Ναι, όπως και να με πεις το Πρωτοθωμάς, καταρχήν το έχεις πάρει με την αξία σου. Δεν στο δίνει αυτό το τίτλο κανένας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δικαστέ, σαν τον Πρωτοθωμά. Ποιον θα φτάσω, λοιπόν. Τον Ευθυμίου. Τον Ευθυμίου. Δεν τον παίρνεις αυτό, είναι σου ανήκει ολοκληρωτικά. Μη φοβάσαι, δεν στο παίρνει κανένας τον τίτλο. Δεν με αφήνεις να μιλήσω γιατί δεν μπορείς να. Γιατί δεν με χαρακτήρισες έτσι την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν εδώ πέρα. Και πήρες άλλη μέρα. Γιατί, αφού είσαι τόσο μάγκας να πούμε. Γιατί. Μπορώ να μιλήσω και να μην πέφτεις πάνω στη φωνή μου. Όχι να μιλήσεις, πες. Αλλά όταν θες να χαρακτηρίζεις, τώρα που με είσαι απέναντι. Λοιπόν, πρώτον, είσαι ψεύτης. Ναι. Πρώτον, γιατί όμως, να το δικαιολογήσεις, όχι. Για πες μου γιατί. Μιλήσεις, έχω και μάρτυρα. Ραυτόπουλε. Αν θυμάσαι καλά. Ναι. Την πρώτη φορά που ήρθα σε αντιδιαστολή με τον κύριο Καντινάκο. Σε αντιπαράθεση. Καλά, και αντιδιαστόλη είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Όχι, δεν είναι το ίδιο, προχωρήστε. Όχι, μην το κολλήσουμε τώρα, ναι. Ναι. Άσε ρε, εντάξει. Ελληνικά μου είναι πολύ καλύτερα τα δικά σου. Λοιπόν, άκου τώρα, συνεχίζω. Ο Ραυτόπουλος είναι μάρτυρας, τον αποκάλεσα χαζό, εγώ πρώτος. Ναι. Μπροστά του. Και μάλιστα με παρακάλεσε τον Ραυτόπουλε και εσύ λέει πάρ' το πίσω το χαζός που το είπες. Και όχι, δεν το παίρνω πίσω γιατί είναι χαζός και ήταν μπροστά. Έγινε τσιγάρα. Δεν μπορεί να σε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί να σε φτάσω με τίποτα. Ναι. Όχι, ναι, φυσικά δεν μπορεί γιατί είσαι ψεύτης και σηκωφάνη. Δεν σε φτάσω. Δύο. Άρα λοιπόν σε αποκαλούσα χαζό μπροστά σε όλο το. Κοίτα να δει σε κανένα λαϊκό δικαστήριο, θα ψηφίσει ο κόσμο άμα θέλει να πάρει να βγει και εσύ με κουμπί. Γιατί σε βλέπω, ζορίζεσαι να πούμε. Θε να βγει με κουμπί, δεν μπορεί να ανακαλέσω. Και εγώ δεν ανακαλούσα. Άρα λοιπόν, γιατί φοβάμαι να τα πω μπροστά σου. Γιατί εφόσον την προηγούμενη εβδομάδα σου ξανάδωσα το λόγο για να μιλήσουμε και να με πεις τι έχεις να πεις, γιατί βγήκες πάλι κατόπιν εορτής και σε άλλη φορά που γιατί δεν ήμουν παρόν και με χαρακτήρισες. Γιατί το έκανες αυτό. Εσύ που είσαι μάγκας να πούμε και παντελονάτος. Μπορώ να απαντήσω γιατί. Για απάντησε. Πρώτα απ' όλα, αποδείξω ότι ψεύτησε ένα γιατί μπροστά σου είπα χαζός. Πάμε στο δεύτερο. Γιατί με πει σκουτοθώμα όταν ήδη είχε κλείσει το τηλέφωνο. Και δεν μπορούσα να απαντήσω. Όπως και εσύ, πίσω από την πλάτη μου το έκανες, έτσι απάντησα κι εγώ. Πίσω από την πλάτη σου, ξεκάθαρα στον ραδιόφωνο και δεν σε αναβγες. Για αυτά τα ψεματάκια σου και η συκοφαντία σου αλλού. Ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό έχεις τη μητική σου με τα μήνυματα πολλές φορές. Όπως φαίνεται επίσης, το κατοικίδιο που πήρε χτες τηλέφωνο, που έκανε πως δεν είχε ξαναπάρει, το έβαλες εσύ. Γιατί είχε το ίδιο επιχείρημα. Ποιο? Ότι εγώ θέλω να βγω στην εκπομπή. Και ρωτώ τον Κώστα. Σου ζήτησε πολλά να βγω στην εκπομπή σου. Όχι. Όχι. Ξεκάθαρα. Δύο.
Γιατί δεν θέλω να βγω στην εκπομπή του. Αυτό, δεν το, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά να εξηγήσω. Γιατί εμένα θα μ' άρεσε να βγω σε μία εκπομπή. Εγώ μπορώ να σου κάνω και μία πρόταση. Επειδή σιγά σιγά το λαϊκό δικαστήριο πατήνει λίγο και σε χρυσοκουφέτο, νομίζω ότι, ότι θα είσαι πολύ καλός πρωταγωνιστής. Και βάζεις κι άλλους ρανταπλάν. Θα είσαι πολύ καλός πρωταγωνιστής και θα έχεις πολύ καλός ανταγωνισμό. Ωραία. Πιστεύω ότι επειδή τίνουμε λίγο και σε χρυσοκουφέτο σε κάποιες εκπομπές, νομίζω ότι υπάρχει μια θέση για σένα. Να πω κάτι για τον κόσμο. Την έχεις κερδίσει νομίζω έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπορεί να συμμετέχει. Γιατί δεν θέλω να βγω στην εκπομπή σου ενώ πραγματικά για να είμαι θα με ενδιαφέρει να εκφράζω απόψεις μέσα από κάποιο μέσο. Να σου πω όμως γιατί, Κώστα. Παρακαλώ. Γιατί, ενώ συμπαθώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, και καλός χαρακτήρας είσαι, δυστυχώς η εκπομπή σου έχει γίνει αέρα του βορρά. Ο λόγος λοιπόν που παίρνω σε ένα τηλέφωνο συνέχεια, το θεωρώ μια κρίσιμη περίοδο για, την, για τον ΠΑΟΚ και τον βορρά, ναι. Και η δική σου η εκπομπή έχει μαζέψει ό,τι αθηναϊκό υπάρχει. Έχει γίνει έρωτο γόρα και ζούμε στο Βαλεντίνο. Πόρε μεγάλε με την Αθήνα. Την πρωτεύουσα του κράτου. Καταρχήν θα σου πω ένα απλό πράγμα. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που είπε στο Ραπτόπουλο καλό άνθρωπο. Από αυτό και μόνο φαίνεται η υποκρισία σου. Όσο και να το συμπαθούν το Ραπτόπουλο, κανείς δεν βγαίνει να τον πει καλό άνθρωπο. Από αυτό και μόνο φαίνεται η υποκρισία. Όποιος έχει μυαλό και διάκριση, μπορεί να καταλάβει τι το κρατήσει καλό. Μυαλό σαν το δικό σου εννοείς. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Τι είπες εσύ? Είπα ότι μυαλό σαν το δικό σου δεν υπάρχει. Τόσο κακής ποιότητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοφρόνηση, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ναι, μας είπες και γυναικοτούς, μας είπες διάφορα. Άστα τώρα, μην τα πιάσω. Άντε καλό Πάσχα να πάρει και κανένας άλλος άνθρωπος. Next line, please. Next line, please. Η Αθήνα τι είπε για την Αθήνα, δεν καταλαβαίνω. Ότι... Αυτός, ναι. Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λέει τρελός άνθρωπος, οργή Θεού. Δηλαδή, έχει βάλει με την Αθήνα, θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι η Βόρειος Ελλάδα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι 3842. Τα έχει βάλει με οποιοδήποτε κάνει εκπομπή δίπλα στο Ραπτόπουλο, γιατί δεν τον έχει καλέσει ακόμα ο Ραπτόπουλος. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μας απασχολεί εμάς. Εμάς εκείνο που μας απασχολεί να μην βρίζει. Εντάξει, όχι. Έχει επιχείρημα. Εγώ έκανα και πρόταση για λαϊκό δικαστήριο. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε. Έλα, ρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήταν. Καλησπέρα και στον κύριο Μαλάτο και στον κύριο Χατζινάκο. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα. Από Οξφόρδη τηλεφωνώ, Παοξής και Λίβερπουλ. Τι δουλειά έχει ο Παοξής να είσαι στην Οξφόρδη? Είναι ουτοπικό αυτό. Δουλειά, ρε, απ' την στην Οξφόρδη τι δουλειά κάνει ένας Παοξής? Σε καφέ δουλεύω. Καφέ στην Οξφόρδη. Δεν σου λέω ότι είναι μέσα στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σε λέει είναι στην πόλη της Οξφόρδης και δουλεύει σε καφετέρια. Και καφετέρια στην Οξφόρδη είναι επιπέδου. Ο μισθός σε τι ύψος περίπου βρίσκεται? Δεν είμαστε εφοριακοί. Καλύτερα από Ελλάδα σίγουρα. Ο μισθός είναι καλά, Γιάννη μου, αλλά και τα ενίκια είναι το πολύ ξέρω, ψηλότερα. Μα γι' αυτό είναι ρωτάω. Πολύ ακριβά. Ένα χιλιάδι ευρώ. Δηλαδή δουλεύει, δεν μένει και πολύ έτσι. Στην άκρη. Ναι. Αλλά αυτό ήθελα να μου πεις. Καλύτερα, λιγότερα άγχος, λιγότερα τρεχάματα. Μάλιστα. Καλύτερες άδειες, καλύτερες παροχές. Μήπως σου είχε τύχει στην καφετέρια να έλθει ένας φίλος μου που λέγεται Mansworth και είναι ο καλύτερος ασφαλιστής της Αγγλίας. Ο Μάικλ. Αυτό τώρα δεν το είπε για Μάνσγουορθ. Αυτό τώρα ήθελε να πει ο Μαλάτος ότι η γνωριμία με αυτό το Μάνσγουορθ. Ναι, ναι, αυτό είναι. Έχω μια τέτοια γνωριμία. Μην τώρα δεν σαν Γερμανός. Όχι, είναι Άγγλος και μένει στην Οξφόρδη. Ναι. Και θα σε στείλω τα ρεσί Γιάννη μου, Μάνσγουορθ. Θα πήγαινε να το πει ο Μάνσγουορθ. Όχι, μου λέω, μήπως έχει τύχει. Δεν ξέρω που είναι η καφετέρια και δεν έχω. Αν το δεις πάντως, δώσε χαιρετίσματα από τον Μαλάτο, να έχεις πόβει. Τον παίρνω τηλέφωνο μόνος μου. Το Ράσφορν. Ραπ, ένα πραγματάκι θέλω για τη Λίβερπουλ. Κόκκινο ακούς μεσημέρι, 2-4. Όχι, όχι. Είπα κάτι σε κάτι φίλους μου και με κορόιδεψαν. Ναι, ναι. Είπα κάτι σε κάποιους φίλους με κορόιδεψαν. Τι? Ο Σαλάχ, χωρίς καμία σύγκριση και χωρίς κανένα να βάλουμε ποιος είναι καλύτερος και ποιος όχι, δεν είναι ολόιδιος με το Μέση πριν γίνει δεύτερο φόρ στην Μπαρτσελόνα? Ο Σαλάχ είναι ίδιος ο κομμουνιστής της Μαρμίτας. Αυτός δεν είναι τόσο παχής όμως, έτσι. Είναι αδύνατος ο κομμουνιστής. Είναι, γιατί ο Σαλάχ είναι παχής. Γιατί το κόμμα λέει πρέπει να είναι αδύνατη. Εγώ πάντως σε αεροπλάνο μέσα
να κάτσω και να κάτσει δίπλα μου ο Σαλάχ, θα ζητήσω να κατέβω. Γιατί μπορεί να έχει καμιά βόμπα μέσα. Σαν τη Βλαχοπούλου, σταμάτα να κατέβω. Δεν πειράζει. Σαν τη Βλαχοπούλου στην ταινία. Πάντως ήταν τυχερός ο Κλοπ, γιατί τραυματίζεται ο Σαλάχ και αναγκάζεται με ένα χάφ ακόμα. Εξτρεμοχάφ θα πω εγώ, γιατί οι δίστανται οι απόψεις μεταξύ Μπάτζου Γιώργου και γιατρού κτηνιάτρου, να πούμε. Ο γιατρός λέει είναι, να πούμε, εξτρεμοειδή, εξαροχτάριο. Ο άλλος λέει καλά, έχει χαζέψει ο γιατρός. Δεν τον ξέρω εγώ από την Ολλανδία, με λέει ο Μάντζιος, που είναι εξτρεμ και έχει κάνει και τόσα γκολ. Άμα στρελάνει, λέει ο γιατρός. Και δίστανται οι απόψεις, να πούμε, περί τίνος. Αλλά τέλος πάντων βγήκαν καλύτερα τα μαρκαρίσματα στο κέντρο και. Ωραία. Του βγήκε, ας πούμε, ο Σαλάχ, σαν τρόπο παιχνιδιού, δεν σου θυμίζει πάρα πολύ το Μέση? Φυσικά. Όχι σε ποιότητα. Κοίταξε, παίζει ανάμεσα στο αριστερό μπακ και στο στόπερ όλο τον αγώνα. Δεν τρέχει, εγώ πήγα στο γήπεδο τον προηγούμενο μήνα. Το στυλ του και κινήσεις δεν, του δεν έκανε πάνω. Αριστερό εξτρέμ δεν τον βλέπω. Την κοφτή την τρίπλα αυτή. Δεν είναι. Είναι ανάμεσα στο αριστερό μπακ με το αριστερό στόπερ. Έτσι. Όλη την ώρα. Τους δημιουργεί αυτό το συνοστισμό, τραλαλά, τραλαλού, δεν μπορούν να του πάρουν την μπάλα και κάνει κάτι γκολ απλά, δηλαδή με πάσα. Κοίτα, και όταν παίζεται η μπάλα όμως από την άλλη μεριά, είναι ένα πολύ καλό σεντερφόρ κατά δυνάμει μέσα στην περιοχή. Παίρνει πολύ καλές τοποθετήσεις και μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, μπράβο. Τη φέρνει την μπάλα από έξω μέσα, αναστατώνει καταστάσεις, τρώει ένας με έναν, ένας με δύο κτλ. Και καλή εκτέλεση. Αλλά όταν η μπάλα παίζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, από τον Μανέ ή από τον Ρόμπερτσον που γίνεται και γίνει το φόρτωμα από εκεί, χώνεται στην τρύπα. Πατάει περιοχή. Πολύ καλά σε center for. Πατάει. Και πατάει και πολύ καλά στην περιοχή. Ότι, ο άνθρωπος δεν έχει βάλει. Και σαν σκόρερ που ξέρει που θα καθίσει και θα πάει η μπάλα, παίρνει καλές τοποθετήσεις και θα μπει στην περιοχή και δημιουργούν άλλοι. Τη φάση, κατάλαβες. Γενικά αυτό το πλεονέκτημα, να πούμε. Ναι. Δημιουργεί ταραχή που έλεγε και ο Λεπά. Ναι. Ο Θεωρώσος είναι και η επόμενη μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα αυτός ο παίχτης. Για την ανανέωση που θέλει να κάνει η Μπαρτσελόνα με τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστές. Ίσως είναι η επόμενη μεταγραφή της Μπαρτσελόνα. Ναι, είναι ταιριάζει απόλυτα και φαίνεται ότι ξέρει πάνω ο άνθρωπος με τη διαχείριση που κάνει στο παιχνίδι του. Δηλαδή, όχι τόσο που πήγα στο γήπεδο που δεν δείχνει η κάμερα που είναι όταν η μπάλα. Όταν σκάσουν δείχνει τα 200 εκατομμύρια, από την Μπαρτσελόνα λογικά θα σκάσουν για τα γνωστά ποσά πλέον που υπάρχουν, έτσι. Ναι. Τα λέμε. Έγινε. Ναι. Καλό βράδυ. Βάλε περούκα και έλα χαριλάω με Πανεγιάλιο, γιατί σε αυτό το μάτι θα έρθει ο Τον Πάπας. Πώς θα πουλήσει όταν 3 χρόνια βάζει χρήμα χωρίς έσοδα? Εσύ είσαι εγκόμενα του Καρυπίδη τώρα. Πώς θα πουλήσει. Μου θυμίζει Παπαγιανόπουλο. Είμαι ο Τζον Κρίστιανς. Ο Καβαλιεράτος. Δεν υπάρχουν αυτά στον Άρη. Δεν περιμένουμε εμείς τώρα από τον Πάπα τώρα. Δεν ονειροβατούμε εμείς. Μην τον Πάπα τώρα. Άστε τώρα τζάμπα διαφήμιση ο Τον Πάπας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Τον Πάπας. Λέγε. Τον Πάπας ήταν σε ταινίες του Φίνου. Παπαγιανόπουλος έκανε τον Αμερικάνο. Έλα, άιτε τώρα. Τον Πάπας. Λέγε. Έλα. Τι κάνουμε. Έλα, Βογκάς, τι έγινε? Όχι, όλα καλά. Αυτός κουράζει πολύ, ρε φίλε, που τα βάλει με τον Χατζινάκο, πώς το λένε, να πούμε. Ο Κουτοθωμάζωνης, ναι. Ω, Θωμά, πολύ κουραστικός. Ψεύθυν, από τη φωνή καταλαβαίνεις ότι... Φώναζε, ρε φίλε, με το κολοκυνητό σου, να πούμε. Μ' ακούς, ρε. Δεν σ' ακούω, ρε, με το κολοκυνητό σου. Έλα, ρε. Τη τηλεφωνία μου μέσα, να πούμε. Τώρα ακούς. Όχι, πάμε επόμενη γραμμή. Άιτε, επόμενη. Πάμε. Έχετε στραβά κινητά. Οι κινητές τηλεφωνίες από σήμα είναι για τον Λούτσο. Μην πω τίποτα πιο χοντρό. Μέρες που είναι. Δεν είναι σήματα αυτά τώρα. Παίρνουν τηλέφωνο, ρωτάνε τι παράπονα έχετε. Δεν έχετε σήματα, ρε. Δεν έχει σήμα. Εκεί που μιλάς πέφτει η γραμμή. Και τρεις ενάλλες σε παίρνουν και στο σπίτι. Έχουμε αυτό το πακέτο, έχουμε το άλλο πακέτο. Τι πακέτο να πουλήσεις? Τι τους ρίχνουμε καντήλια, τίποτα. Εκεί τα τηλέφωνα. Φτιάξε το σήμα να πάρουμε. Πακέτο. Επόμενη, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι καμπάνα. Λιβερπουλάρα είμαι, Κωστή. Λιβερπουλάρα και Ολυμπιακάρα. Ωραίος. Ναι. Εμφανισάρα σήμερα. Συγχαρητήρια, φίλε. Τι μου είπες, Βαρσίλειδες, άκουσα. Λέω συγχαρητήρια, πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Εντάξει, στην φανέλα που έχει η Λίβερπουλ. Ναι. Στην Ευρώπη, όχι στην Αγγλία. Το είδες, Κωστή, έτσι το μάτς, το είδες? Δεν το είδα, ρε φίλε. Χάνεται αυτό το μάτς. Σ' αρέσει η Λίβερπουλ σαν ποιότητα, σαν ιστορία? Κοίταξε. Στην Ευρώπη, έτσι. Στην Αγγλία η φανέλα είναι γραμμάρια. Έχει γίνει. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από όλο τον άξονα. Από την τριάδα Φερναντίνιο, Γκουντογκάν και Σίλβα. Δεν περίμενα τέτοιο πράγμα.
Και αυτοί εδώ, επειδή μπλοκαρίστηκαν, δεν φάνηκε ούτε ο Σανέ, ούτε ο Ντεμπρόινε. Ούτε ο Ζέσος φυσικά. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις ήταν η αιτία. Και ο καλός Ντεμπρόινε και ο καλός Σανέ χάθηκαν από το παιχνίδι. Μετά... Ο Όξφορντ είδες ότι βγαίνει σαν οχτάρι καλά, σωστά. Παρόλο ότι λένε, μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ, ρε παιδί μου, εκεί υποτίθεται ήταν παλιά θέση, αλλά σαν οχτάρι δεν το βλέπεις πολύ πιο σωστό. Ναι. 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 Έχει το σώμα αυτό το δυνατό, είναι ωραίος. Το Γκουντογκάν τον έκανε και αλλαγή κιόλας. Το Στέρνινγκ δεν έβαλε. Ναι. 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 Τι είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα φέτος. Τι να τον κάνει. Όση πίκρα μας έδωσε η Ολυμπιακάρα μας, το έδωσε στη χαρά η Λίβερπουλ. Άστο αγόρι μου, το άτιμο άστο. Πάντως ο Μπρουτόταυρος μετέφερε την ευθύνη στους ποδοσφαιριστές και έδωσε βορά στο λαό του Ολυμπιακού τους ποδοσφαιριστές. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι... Αυτό που έκανε όμως θα το βρει μπροστά του. Απαράδεκτο. Γιατί όταν οι παίκτες είναι μάπα, τους αλλάζεις και φέρνεις καλύτερους. Έτσι. Πρέπει να ξυλωθεί ο χοντρός. Όταν πουλάς ό,τι καλύτερο έχεις, στα τελευταία τρία χρόνια πουλάς ό,τι καλύτερο έχεις, κονομάς και από το Champions League και φέρνεις παίκτες στη σειρά, σε αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν σου φταίνει οι παίκτες που έφερες. Αυτό λέω αυτός... ναι, ότι για την κονόμα δεν αντιλέγω ότι οικονόμησε ο άνθρωπος, αλλά δεν έχω κάποιο παράπονο. Το Ολυμπιακό το φταίει αυτός του και μόνο στην κατάσταση που βρίσκεται. Μα αυτός έκανε τον υποτιθέμενο ανταγωνισμό. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος, άμα έχει δουλειές και δεν μπορεί. Μισό λεπτό, αγόρι μου. Ναι, ναι, μίκρινε ναι. Πολύ η ομάδα και οι άλλοι που ακολουθούσαν όλα τα χρόνια νομίζουν ότι μεγάλωσαν. Αυτό έχει γίνει. Ναι, εγώ ναι. Ξηροκόπαγα από το Φεβρουάριο πέρυσι ναι. Και έλεγα ότι η ομάδα δεν πατάει καλά, δεν πάει καλά. Μην δίνετε το Μιλιβόγεβιτς. Φέρτε έναν άλλον και δώσε τον το καλοκαίρι. Δεν είπα πουθενά ψέματα και μόλις είδα και τον Γκαρσία τι είπα. Λέω γιατί διώξατε το λεμονί τον άνθρωπο. Τι τον φέρατε αυτόν δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν ανά, είδαν λοιπόν, και κάνανε σε ένα site του Ολυμπιακού με μια έρευνα και είπανε αν θέλετε να φύγει ο προπονητής. Το 80% είπανε ναι. Και ναι, αυτό είπα μόνο σίγουρο. Τι αυτό που όμως ήταν το φοβερό είναι ότι λένε ποιο προπονητή θέλετε και το 40% λεμονή. Ζήτησαν το λεμονί. Χωρίς να μου το πεις, υπέθεσα. Το 40% ζήτησαν το λεμονί, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος για τα χάλια του Ολυμπιακού. Νομίζω στο εγώ δεν να... επικοινωνιακά ο μόνος κερδισμένος είναι. Από το Μαρινάκι φέτος. Ναι. Αλλά το ρωτήσεις δεν ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Άσε ρε τώρα, μα το ρωτήσεις. Φίλε μου, σαν Λίβερπουλ θα διάλεγες αντίπαλα από τους τρεις. Ρεάλ, Μπαρτσελώνα ή Μπάγκερ που είναι υπερασμένοι. Μπαρτσελώνα θα ήθελα. Μπαρτσελώνα. Ναι. Σου ταιριάζει πιο πολύ δηλαδή στην ομάδα σου θεωρείς. Πιστεύω πως ναι. Θα ήθελα ένα τέτοιο μάτσο με Μπαρτσελόνα. Εγώ μάλλον Μπάγερ θα διάλεγα ναι. Αν ήμουν Λίβερπουλ. Μακριά από τις Ισπανικές. Όχι τη Ρεάλ πάντως. Όχι, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα μακριά. Όχι τη Ρεάλ πάντως. Εντάξει. Ναι, ναι, η Ρεάλ. Ξέρεις τη 20η. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό ζητάνε. Δεν περίμενα αυτή η ομάδα. Για μένα φέτος όλα δείχνουν κλασικό. Τον είδα στην αρχή στο πρωτάθλημα. Τον είδα στο πρωτάθλημα και δεν πιστεύω ότι στο Champions League θα πάει τόσο καλά. Συμφωνώ και ότι θα έχει τέτοια δυναμική να καταστρέψει οποιονδήποτε βρει. Λοιπόν, ναι. Για γύρω καλό στα κάρβουνα. Κάτι τελευταίο κοστί. Δεν παίζονται στην Γρηγορίου Λαμπράκη. 988-198 το τηλέφωνο. Φίλε, υπάρχουν πολλοί που δεν κάνουν πως τον εφακές να τρών. Γι' αυτό σε διέκοψη. Συνέχισε φίλε, ναι. Ναι. Να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Την Κυριακή θα πάρω να πικάρω λίγο τον Ασλαμά, να ξέρεις. Μην με κλείσεις. Την Κυριακή δυστυχώς φίλε. Δεν έχει. Είναι το Πάσχα. Δεν έχουμε μαρμίτα. Πιθανό, να πούμε και δεν θα κάνουμε. Να φάμε το αρνί με την ησυχία. Φίλε, ξεκόλαρε. Όχι. Φύγε. Γυροκαρβουνιές. 988-198. Έτσι. Και αν θέλετε τώρα μέσα στο Πάσχα χαρτομαντία, μουστάρετε το μέλλον. Την κυρία Μαρία να πούμε. Πάμε μεγάλη Πέμπτη αύριο. Μουστάρουμε. Έχεις πάει. Δεν πάω εγώ. Εγώ πάω. 6-9-49-77-42-63. Χαρτομαντία. Γυροκαρβουνιές και χαρτομαντία. Φουλ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις, Κωστή. Πολύ καλά. Θέλω, πρώτη φορά παίρνω καταρχάς, Γιώργος από Πολύχνη. Την Πολύχνη είσαι. Ναι, ναι. Ζαβούνας. Τι. Ζαβούνας. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος, έλα. Πήρα για ένα συγκεκριμένο λόγο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Να μου απαντήσεις. Ναι. Καταρχάς, διέψευσε να μα, είμαι λάθος. Άραζες βασικά πολύ καιρό στην Πολύχνη, έτσι δεν είναι. Είχα πολλούς χορηγούς. Σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί κιόλας. Σε μπορώ να το αναφέρω. Ναι.
Το hardball. Βεβαίως. Το τελευταίο εξάμηνο όμως δεν σε βλέπω πολύ εκεί, ρε Κωστή. Τι έγινε, μήπως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Ναι, υπάρχει. Μήπως φοβάσαι υπάρχει, κάτι, μήπως υπάρχει, τι έγινε? Δεν υπάρχει χορηγία. Α, γι' αυτό. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω. Mm-hmm. Επειδή ανησύχησα. Σταμάτησε ο Παύλος τη χορηγία, μου είπα από του χρόνου και γι' αυτό το λόγο αραίωσα. Γιατί το όμως μαγαζί, το άλλο το μαγαζί απέναντι από τον το παράγοντα του ΠΑΟΚ, πώς λέγονταν, Ματζάρης, έκλεισε. Έκλεισε, έχει ανοίξει κάτι άλλο τώρα. Άνοιξε κάτι άλλο, οπότε είχα δύο φίλους και πελάτες, τους οποίους τώρα δεν τους έχω. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι φίλοι μου όμως και ο Παύλος και ο γιος του, είναι εξαιρετικοί και οι δύο, εξαιρετική οικογένεια. Δεν μαλώσατε όμως, δεν μαλώσατε και τα σπάσατε, απλά δεν υπάρχει χορηγία από τότε. Μα είναι δυνατόν, ίσα ίσα, τέσσερα χρόνια ήμασταν σε πολύ καλή και είναι και κυμπάριδες και οι δύο. Και ο γιος και ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς πολύ κυμπάρης, ο Παύλος. Ναι, ναι, τον ξέρω τον Παύλο. Πολύ κυμπάρης, επαγγελματίας. Πολύ καλό το μαγαζί, οργανωμένο. Ναι, δεν πήγαινε όμως καλά το μαγαζί τελευταία. Τι να σου πω, δηλαδή, ένας πραγματικός κύριος, gentleman. Ωραία. Έξυπνος επιχειρηματίας και σοβαρός και μάγκας και μόνο καλά λόγια έχω να πω και για τους δυο. Και για τον πατέρα και για τον, και για τον γιο. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Εκπληκτική. Εντάξει, και ήδη. Αυτό ήθελα, Κωστή. Χάρηκα που πάρα τα είπαμε. Πάρα πολύ καλά, παιδιά. Να σου πω τώρα, θέλω να τους δω. Αλλά επειδή συχνάζει ο Τζόρνταν εκεί και να τον πλακώσω και δεν θέλω να του χαλάσω το μαγαζί του Παύλου. Τώρα με έκανες και ανατρίχιασα με τον Τζόρνταν. Ο Παύλος, επειδή τον σέβομαι, άμα πάω και είναι το άλλο το κολοπέδι εκεί πέρα, θα γίνει κανένα σαματάς και δεν γουστάρω στο μαγαζί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Το κατάλαβες? Εγώ, επειδή ήμουν και μπροστά, ακούς Κωστή, ναι? Ήμουν μπροστά σε ένα μάτς, έπαιζε... με την Τρίπολη που έχασε ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο Τζόρνταν βγήκε έξω από τα ρούχα του, μάλλον με όλο το μαγαζί, να πούμε. Άστο να μωρέ το, άστο να πιάστε. Έκανε τον έρανο, δεν τον έκανε, δεν θέλω να ακούω για την πάρτι του. Φύγε, κλείσε. Απ' πίσω ότι ήταν μια χαρά, καθαρά έχασε ο ΠΑΟΚ. Όχι, έλεγε για τις φάτ. Επόμενη γραμμή. Ένας λόγος λοιπόν που δεν πάω είναι αυτός. Να χαλάσουμε το μαγαζί του ανθρώπου που είναι gentleman. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Τι διαμάντι έφερε, δε Κωστάκι μου. Σέφαγε τη δόξα ο άλλος. Άστα να κοινωνά. Δεν μπορεί να με πιάσει. Δεν μπορεί. Χαιρετίζω το Βασιλάκι μου. Βασιλάκι, σου ευχαριστώ, γόρι μου. Δύο φορές που με έφερε στο Τριάδι, γόρι μου. Ναι. Άρα, λιμουζίνα έχω να το λέω. Καμιά σχέση. Χαιρετίζω και τον Στέφανο. Κύριε Μαλάτο, θέλω να έρθείτε στο Λαϊκό να σας δώσω. Έχω μαζέψει για την Κιβουτό τον Νόη. Κιβουτό. Τα καπάκια. Α, για να το τα σχολείο. Δώσω και τα παιδιά. Ναι, έχω μαζέψει. Τα καπάκια, ρε, τα όχι, καπάκια. Εντάξει. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Τα καπάκια που πηγαίνουμε στο σχολείο, ναι. Μπράβο. Αυτά τα καπάκια όπως κάναμε και την άλλη φορά, τα που δώσατε. Βεβαίως. Δεύτερη φορά θα ξαναδώσω πάλι. Θα έρθετε στο Λαϊκό Δικαστήριο και έτσι να πω και κάτι τώρα, να ακούσει και ο Βασιλάκης. Με φέρνουν στολή μπουρκα. Από μάλιστα. Την Ταϊμιράτα, να ντυθώ μουσουλμάνος. Α, και... σε περιμένουμε λοιπόν με τη στολή. Άσε, έλα να σου πω κάτι. Αυτό... Έλα να σου πω ναι. Κάτι. Έλα να σου πω και κάτι. Λεμπία σου φέρνουν. Εάν ο πεθερός ναι. Δώσει λεφτά μπόλικα, κοινή ναι. Είναι και ωραία γυναίκα. Ναι. Μουσουλμάνος γίνεσαι. Και πώς δεν γίνομαι. Μπράβο. Αφού έβαλαμε και το τέτοιο να πέσω το παρσάλι, εδώ το τέτοιο που έχει. Το κουμπάρι του, είναι παπάς, γε. Θα με αλλάξει τη θρησκεία, λέει. Σου έχω και εγώ μια καλή στο Αλ Τζαζίρα. Ναι. Βάλε εκεί το συνδρομητικό να το δεις. Ναι. Στο 841 να δεις. Και άμα ναι. Σ' αρέσει, κάτι θα κάνουμε. Κάτι κοίταξε, θα κάνουμε. Ρε, είναι και 25 καμήλες αυτές οι καμήλες. Όλοι με καμήλες. Με τις δυο καμπούλες, ναι. Καλές. Ο άνθρωπος αλλάζει καμήλες. Θρησκεία. Και μία έχω δώσει για τον Στέφανο. Πολύ καλά κάνει. 25 καμήλες. Πολύ καλά κάνει. Εγώ θα τις άλλαζα εκείνη η θρησκεία. Όπως, γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι. Έχουν αλλάξει η θρησκεία, έχουν γίνει χριστιανοί και έχουμε γίνει σε άλλες θρησκείες εμείς. Λοιπόν, μπορεί να... δεν έχω ακούσει εγώ ορθόδοξο χριστιανό να γίνεται άλλη θρησκεία. Γιατί. Δεν έχει τύχει. Γιατί δεν κάνει κύριε Μαλάτο. Δωδεκαθεϊστές γίναν πολύ. Δεν κάνει. Καθολικοί γίναν πολύ. Οι δωδεκαθεϊστές είναι άλλο. Είναι άλλο.
Είναι πάντα 12 θέσεις από γεννήσεις. Συγγνώμη λίγο. Και μαλά το από μικρή. Τι είπε μικρή. Βέβαια. Είναι χριστιανός ο άλλος. Ναι. Και τη γυρίζει στο 12ο. Δεν αλλάζει. Όχι, πώς θα γυρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος το λέει ας είναι αυτό. Τι λες. Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Εγώ έχω δει γυναίκα 50 ετών. Έχει πάει στη 12θεϊστή εκεί στον Όλυμπο, πήρε και το παιδί 12 χρονών και το έντυσε να πούμε αυτό και τα λοιπά και το πήγε. Όπως πάνε όλοι. Γιατί κάτσε, κάτσε. Εγώ αυτούς που ξέρω, αυτούς που ήξερα στην Αθήνα, δηλαδή 2-3 ήταν από μικρή. Όχι, ήταν από μικρή. Τέλος πάντων, ο κανόνας έχει και εξαιρέσεις, δεν λέω. Μπορεί. Να ρωτήσω κάτι κύριε Γιάννη, άντρε Μαλάτο. Μπορεί ας πούμε να μου πούνε, ξέρεις, ή η κοπέλα που είναι τα Μιράτα να γίνει χριστιανή Θεόδωρη ή εγώ να γίνει. Πώς μπορούμε να του βάλουμε σε ένα δίνει τα λεφτά, αλλάζει ο άλλος τη θρησκεία. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλάξει η κοπέλα και να πληρώσει. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, σε περιμένουμε τη Δευτέρα με την Κυλυμπία. Σε περιμένουμε. Κοίταξε να φέρεις και τη μάνα της μαζί. Και την πεθερά. Χωρίς πεθερά που πάμε. Καλημέρα, επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρος, λέγομαι, Λίβερπουλ είμαι. Από ελληνική ομάδα. Εγώ πάντως, πιο πολλούς Γιουβεντίδους είδα στην Τούμπα παρά Λιβερπουλίστες, για να είμαι ειλικρινής. Από ελληνική ομάδα δεν υποστηρίζω κάτι, Μαλατό. Δεν έχω συγχαθεί το ποδόσφαιρο. Πόσο χρόνο είσαι? 25. 23. Κοντά έπεσα. 25 χρονών και δεν είσαι κάποια ελληνική ομάδα και είσαι Λίβερπουλ. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Μ' αρέσεις, φίλε. Κάθε πότε μπορείς και τη βλέπεις, ενώ χωρίς την τηλεόραση. Τόσο άνθρωπος αγαπάει το ποδόσφαιρο, όχι τις ομάδες, αγαπάει το ποδόσφαιρο. Κάθε εβδομάδα είμαι στο σύνδεσμο, εδώ πέρα. Ναι, αλλά αυτό είναι που λέει ένα τραγούδι, θα σ' αγαπώ από μακριά. Εσύ τον Ολυμπιακό κάθε πότε τον βλέπεις, δηλαδή. Μέσα στη χρονιά 2-3 φορές. Πού πας, Καραϊσκάκη. Και αυτό στα αεροπλάνο μια φορά πρωτίδι. Τι λέτε, πότε. Βρε μια χαρά κάνει. Αν ήμουν στην Αγγλία. Ο παδί, τι καταλαβαίνουμε, τα νεύρα μας χαλάμε. Καθόλου τα καλά. Καθόλου. Ποιος ο Πάπας η χαρά ήταν? Πολλά νέα παιδιά. Δεν γίναν πάω κάρις Ολυμπιακός και γίναν Λίβερπουλ Άρσεναλ. Το καταλαβαίνεις? Τα ζω εγώ αυτά τα παιδιά. 20 χρονών, 19, 23. Δεν τα αδικούμε. Με αυτό το πράγμα το έσχος που παρουσιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν τους αδικούμε. Μπράβο, μπράβο φίλε, συνέχισε, ακούμε. Λέγε. Θέλεις να σε πω κάτι? Εγώ ξέρεις ποια μέρα έγινα Λίβερπουλ? Όταν ήμουνα πιτσιρικάς, πολύ μικρός, και βλέπω τον τελικό με τη Μίλαν. Και βλέπω το μάτς εδώ, χάνει η Λίβερπουλ 3-0 στο ημίχρονο. Αχ, μη μου θυμίσεις τη μαχαιριά αυτή, φίλε. Είμαστε και Μιλανέζοι. Στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσεξε. Ναι, Κωνσταντινούπολη. Και βλέπω το θειό μου που έχει παίξει το στοίχημα να το πάρει η Λίβερπουλ, το δελτίο να το μασουλάει. Και εκείνη την αφού ώρα. Δεν πρόλαβε να το πετάξει, πάλι καλά. Ναι. Και βλέπω εκείνη την ώρα την ανατροπή και λέω δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Εδώ είμαι. Το 2005 έγινα. Τι ομάδα είσαι, μωρό, ας πούμε. Από ελληνικές. Ναι. Πάλι δεν είχα καμία προτίμηση. Ο πατέρας σου τι ήταν? Μοιρασμένοι. Παοξίδες Αργιανοί, όποιος κερνούσε πίτα εκεί πήγαινα. Ο πατέρας σου τι ομάδα ήταν? Παοξής. Και δεν σε τράβηξε η Τούμπα και ο λαός και ο νόμος της Τούμπας και δεν σε τράβηξαν? Όχι. Να σου πω την αλήθεια. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα. Και στην Τούμπα έχω πάει και στο Χαριλάο, έχω πάει μπάλα. Και δεν σε τράβηξε κάτι από αυτά? Όχι. Τίποτα, να ασχοληθώ σοβαρά. Τίποτα. Μάλιστα. Με τι σπουδάζεις κάτι? Έχω τελειώσει υπολογιστές. Υπολογιστές. Ωραίος. Μ' αρέσει η κουλτούρα σου, φίλε. Δεν είσαι μοναδικός. Η γενιά, η γενιά των 20άριδων πάρα πολύ είναι ομάδες ξένες. Το ζω εγώ στο Χατζινάκου το μαγαζί, στη Μαρμίτα. Το ζω στην καθημερινότητά μου στο γυμναστήριο με τα νέα τα παιδιά των Γιάννη. Παθιάζονται με τις ξένες ομάδες. Έγινε μια φασαρία μια μέρα. Έπαιζε η Ρεάλ με ποιο και έγινε σαματάς και τα λοιπά. Παοξίδες τώρα αυτοί μεταξύ τους. Έπαθα πλάκα. Επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να έχεις, φίλε. Πολλά παιδιά τέτοια. Δεν μπορούσα να τα δικήσει αυτά τα παιδιά. Την εικόνα του λεγόμενου. Κουβέντα δεν λες. Έλα, φίλε. Καλημέρα, ρε Κώστα. Έλα, φίλε. Κατσινάκο με ξέρεις εμένα? Στο μαγαζί πήγες καθόλου? Με ξέρεις προσωπικά? Πέρασες από το μαγαζί? Όχι, με ξέρεις, γενικά με ξέρεις. Όχι. Όχι, γιατί κάποιος είπε ότι με έβαλες χθες να πούμε να πάρω τηλέφωνο. Α, ναι, ναι. Ούτε ξέρω, φίλε μου, ούτε ξέρω ποιος πήρε, εγώ δεν άκουσα καν την εκπομπή. Με μετέφεραν λόγια. Λοιπόν,
Άκου παλικάρι μου. Άνθρωποι οι οποίοι συγχαθήκαν οι ίδιοι του η οικογένεια, ζουν μόνοι τους, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παιδιά και κάποια στιγμή όταν θα πεθάνουν θα το καταλάβουν γύρω από αυτόν μόνο από τη βρώμα που θα βγάλουν μετά από 30 μέρες γιατί κανένας δεν θα τον πει. Καλά τώρα αυτό είναι, πώς το λένε όμως, αυτό τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο... Όχι, επειδή γνωρίζω ορισμένα πράγματα θα σου τα πω, σου πω. Και επειδή πας και εγώ θα περάσω τα μουδανιά όπως περνάω κάθε φορά, αν είναι αυτός εκεί, έτσι, έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν παλιός πρωταθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής του Taekwondo. Είχε και μια αλυσίδα με μαγαζιά, τα Number One. Και είχε και μια διένεξη και με τον Νικολαίδη κάποια στιγμή για την Ολυμπιάδα, αν ήταν να πάει αυτός ή ο Νικολαίδης, τελικά πήγε ο Νικολαίδης. Αριανός κι αυτός όμως. Λοιπόν, και επειδή περνάω εκεί πέρα, θα τα πούμε από κοντά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή. Κόπηκες διότι απείλησες. Επόμενη γραμμή. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Θα την άκω. Σωστός. Να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά. Καλημέρα. Όχι απειλές. Αυτό το ραδιόφωνο λέει τι ομάδα είσαι, ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είσαι, Άρης. Είμαι Ολυμπιακός. Πες ό,τι γουστάρεις. Διαφώνησε με επιχειρήματα. Μην χαρακτηρίζεις. Έτσι. Δεν είπε, δεν είμαστε από τους καύρους. Τι είσαι, Αθηναίος, κόβεσαι. Τι είσαι, Άρη, κόβεσαι. Όχι, δεν έχει τέτοια εδώ. Αλλά όχι απειλές, παιδιά. Είναι λεπτά τα ζητήματα. Λεπτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα Κώστα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Τι κάνουμε παλικάρι μου. Ρωτάει ένας φίλος να του πούμε τι έχουμε να πούμε για το χείο που τον ψάχνει η αστυνομία επειδή πυροβόλησε στον αέρα για να εκφοβήσει δικαστικό επιμελητή που του έβρε μια μήνυση. Κοιτάξτε. Ο δικαστικός επιμελητής δεν φταίει σε τίποτα αν εγώ έχω κάνει κάτι ας πούμε και τον στέλνουν. Αυτό είναι βλακεία. Είναι ανοησία. Πλακώνομαι εγώ ή κάνω κάτι. Και έρχεται ο Φουκαράς, ο δικαστικός επιμελητής, να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου δώσει το αυτό. Υπάλληλος είναι. Είναι υπάλληλος άνθρωπος. Δεν είναι εχθρός μου. Δεν είναι εχθρός μου. Ο χείος είναι φελός. Πολύ φελός είναι. Διότι το πρόβλημά του δεν είναι ο δικαστικός επιμελητής. Κάποιος τον έστειλε το δικαστικό επιμελητή. Κάποιος αντίδικος. Κάποιος αντίδικος. Σαν να σου έστειλε το κούριερ είναι ρε παιδί μου. Δηλαδή εγώ στο σπίτι μου νομίζεις ότι λιγότεροι φορές ήρθαν ο δικαστικός επιμελητής από το χείο. Τι έπρεπε να κάνω εγώ δηλαδή, να πλακώνομαι στο ξύλο με το δικαστικό επιμελητή. Ίσα ίσα τον κερνούσα, γελούσαμε, το ρίχναμε στην πλάκα και τα λοιπά. Έλα μωρέ μου λέγε δεν είναι τίποτα, μη στεναχωριέσαι και τα λοιπά. Είναι πολύ φελός ο χείος. Πάμε παρακάτω, λέγει. Σε αυτό έλα, το κομμάτι. Κότσο. Εδώ, έχει άδικο. Έλα Κότσο. Ήταν από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Τι φταίει ο δικαστικός επιμελητής τώρα. Αν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αλβανίας μπλέχθηκε πουθενά με τον Υπουργό, καλά έκανε. Εμένα μου αρέσει ο χείος που τυχώνεται. Ναι, ένα δημοσίευμα ήταν και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσει ο χείος που τυχώνεται. Μ' αρέσει πραγματικά. Αλλά εδώ είναι φάουλ. Είναι. Πώς να σου το πω, ενώ μ' αρέσει ο χείος, εδώ είναι φάουλ. Πάμε παρακάτω. Το απαντώ του φίλου. Συνέχισε, φίλε. Έλα, Κότσο. Έλα. Σε παραδέχομαι σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Ένα παράδειγμα είναι που συμφωνώ μαζί σου αυτό όπως το μεσημέρι που σε πήρε τις προάλλες που έγινε αυτό το γεγονός εκείνος ο ηλικιωμένος αυτά που δεν γουστάρω συμφωνώ πολύ μαζί σου κοίταξε, θα σε κάνω μήνυση ο ηλικιωμένος δεν είναι ηλικιωμένος είναι 69 χρονών τι βλακίες δεν είναι ηλικιωμένος άκου ναι, ναι φίλε μου καλέ δεν φταίει ο κύριος πιο πολύ εμείς φταίμε. Θα σου πω γιατί. Γιατί κοτσομαι. Θα σου πω γιατί φταίμε εμείς. Ναι. Και επειδή φταίμε εμείς, δημιουργείς για το επεισόδιο. Πιο πολύ ναι. Εμείς φταίμε παρά ναι, ο κύριος. Ναι, ακούτησες εκπομπές και καταλαβαίνω. Θα σου πω. Βγαίνει ας πούμε και λέει μια βρισιά. Ναι. Είπε μπράβο. Μια κακή κουβέντα ναι, για τον κύριο Μίχελ. Είτε για τον κύριο Μαρινάκη, ή για τον κύριο Καράπαπα, ή για τον κύριο Μίχελ, είπε μια κακή κουβέντα. Ναι, δεν μας νοιάζει το πρόσωπο, μας νοιάζει η κουβέντα. Ο κόκκινος δεν την πήρε χαμπάρι. Τον αφήνει και μιλάει. Ο ηχολήπτης ναι. Περιμένει από τον κόκκινο ναι, να δώσει το ούτε ο ηχολήπτης φταίει. Σου λέει παίρνει ο κόκκινος την ευθύνη. Εγώ το ρώτησα τον ηχολήπτη. Λέει, κοίταξε, εγώ το ρώτησα τον ηχολήπτη και μου λέει, εγώ λέει ο κόκκινος άστο επάνω μου. Του λέω τον ηχολήπτη, ο κόκκινος όταν θα γίνει η στραβή και πάντε πάνω θα, ναι, σε, ναι. Θα σε δώσει αλλιώτικα του λέω. Και καταλαβαίνω πολύ τι αγόρινα. Δηλαδή ο ηχολήπτης που με τον κόκκινο εκείνη την ώρα ας πούμε συνονοήθηκε
άστο να μιλήσει, δεν πειράζει, τον αφήνουμε. Όταν θα έρθει επάνω, ας πούμε, μια μήνυση, ναι, θα τον πούνε κόκκινε τι έγινε, θα πει ο Ιχολύπτης ο κόκκινος. Γιατί ο κόκκινος είναι τρυπίδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Το λέω δημόσια. Εγώ λοιπόν λέω, εσείς καθίστε φρόνημα, γιατί βρίζει αυτός τώρα και τον αφήνουμε. Και πετάγεται αυτός και λέει κάτι και τον βρίζω εγώ. Ναι, κακός και εγώ τον βρίζω. Δεν τον είπα κάτι. Πολύ αυτό και τα λοιπά. Αλλά όλη η ιστορία θα τελείωνε εάν την ώρα που έλεγε αυτή την κουβέντα το ρίχναμε εκεί την ώρα μπαμ και κάτω, δεν θα γινόταν τίποτα. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Άρα λοιπόν στην αυτοκριτική που κάνω εγώ τώρα, λέω εμείς φταίμε. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Συνέχισε τώρα. Λοιπόν. Αυτός το είπε, έπρεπε να κοπεί, δεν κόπηκε, εμείς φταίμε. Λέγε παρακάτω, λέγε. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, φίλε μου γλυκέ. Είμαι εξής, το χάνουμε από την Πολύχνη. Ναι. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ πιστεύω για το κύπελο, δεν μιλάω για το πλάνο, για το κύπελο. Πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, έτσι, πιστεύω ότι το κύπελο θα το πάρει ο Πανιώνιος. Έτσι, αυτό το πιστεύω εγώ. Τι, ποιος θα το πάρει? Ο Πανιώνιος. Άρχισες να πίνεις, φίλε, μάλλον να πριν την καλή Παρασκευή. Γιατί το λες, ρε Κωνσταντίνε, και σε εκτιμώ τόσο πολύ. Πώς θα το πάρει ο Πανιώνιος, δηλαδή. Άκουμε, σε λέω εγώ, θα δεις. Θα δεις, κότσο μου. Θα δεις, θα το πάρει ο Πανιώνιος. Δηλαδή, για να περάσει, ρε φίλε, ο Πανιώνιος, πρέπει να κερδίσει το 3-0-4-2. Ναι, είναι και αυτό. Πώς θα κερδίσει 4-2. Ένα μεγάλο θέμα είναι και αυτό. Ξέρω εγώ, έτσι, με τόσα που βλέπω γεγονότα, ρε Κώστα, και είμαστε και συνομήλικοι. Τι να πω, δεν ξέρω, γαμώτα στα νιά μου. Φίλε, αλλά επόμενη γραμμή. Κώστα... Εντάξει, είναι άποψη και αυτή. Εντάξει, σου λέει, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Που λέει, δεκτών επί της αρχής. Πάμε. Αυτό πάλι τι είναι, δεν τα καταλαβαίνω. Είναι δεκτών επί της αρχής. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε φίλε, ο Βουλγαράκης από την Αθήνα είμαι. Μα το λες, μα το λες, θα λες και σε έχω κάνει κάτι. Έλα. Έλα ρε. Κωστά. Προχώρα το. Έλα ρε, ο Βουλγαράκης από την Αθήνα είμαι, λέει, ρε, ωραία. Πάλι τα ίδια, το ξέρω, πάμε παρακάτω. Έλα σου πω, γιατί και εγώ διαφωνώ σε κάποια θέματα με τον Χατζινάκο που σου είχα πει κιόλας ότι για το στοίχημα και τα λοιπά. Αλλά με το θέμα τώρα εκεί ο άλλος ο άνθρωπος φαίνεται καταρχάς είναι πολύ σνόμπ. Τώρα ακούς πως μιλάει, με τι τρόπο. Ποιος είναι σνόμπ? Ο άλλος που ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Χατζινάκο. Είναι ηλεκτικός λεγόμενη, ας πούμε, θεωρία επισκόπου και καρδία Μιλωνά. Μη ρε Μαλάτο, δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τώρα. Πολύ υποτιμητικά στον κύριο Μαλάτο. Εσύ τι λες γι' αυτό? Δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Ναι, όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι όμως. Τι να τον κάνεις τώρα. Άστε τα κατηνίστικα ρε φίλε τώρα. Μην ασχολείσαι με τα κατηνίστικα τώρα. Για πάμε. Έλα, και ένα ποδοσφαιρικό ρε φίλε, άσχετο τώρα. Το Μιστακίδη το βλέπεις να επανέρχεται? Όχι. Ούτε κατά διάρκεια. Όχι. 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 Ούτε κανένας κάτσε. Όχι. Ούτε κάτσε. Όχι. Γιατί ρε, γιατί είναι Fiat φίλε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί είναι Fiat. Καλημέρα. Κακή γραμμή έχεις. Είναι Fiat. Σαν ούτε θες να πάρει ο Μισακίδης τώρα ρε παιδιά στον πάχο. Ρε άλλο να του πεις ρε. Αυτός σαν τη θιά μου τη Μαρίτσα στραμπουλάει το πόδι που περπατάει όρθιος. Έχει θέματα. Είναι κατσικάς. Γυάλινα πόδια έχει. Είναι γυάλινα πόδια. Είναι κατσικάς. Καλημέρα. 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 Να πάρω κι εγώ από τη Βουλγαρία να πω στους συμπατριώτες μια καλησπέρα. Εγώ από τη Φιλιππούπολη παίρνω. Εσείς είστε μετανάστες στη Βουλγαρία? Έτσι ακριβώς, να δώσω χαιρετισμού στον Μπουργκάς. Εμείς από το Πλόβδιβ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα για να πολλά που είπες. Και να πηγαίνεις στα Βαλκάνια και να... Και η Βουλγαρία, η Βουλγαρία να δίνει περισσότερες ευκαιρίες από την Ελλάδα. Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Φυσικά και όλοι με λεφτά. Είναι καλό για εμάς τους Βορειοελλαδίτες που είμαστε κοντά στη Βουλγαρία. Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά από Αγγλία και από Γερμανία. Να ακούσε. Οι πιο πολλοί προκλούν στη Βουλγαρία κάνουμε επιχειρήσεις εδώ πέρα. Ερχόμαστε με λεφτά. Ειδικά εμείς που είμαστε μόνοι, γιατί και εγώ είμαι 25 όταν χρόνια. Θα πλακώσει η μαφία βέβαια μετά και θα σας ψάχνουν μετά τις εκλογές. Καλά, αυτά τεράστια δεν υπάρχουν τώρα. Συνέχισε, ναι. Λοιπόν, ο συνεργάτης που έχεις δίπλα ο Αργανός, γιατί και εγώ Αργανός είμαι, δυστυχώς, θα με κάνει να συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή. Δηλαδή,
θα ήθελα να γίνω Ξάνθη και Αστέρας Τρίπολης. Δυστυχώς ο Άρης, το brand name του, το έχει χάσει. Είναι πιο κάτω από αυτές τις ομάδες. Τα πράγματα όπως είναι καθαρά. Όχι, εμένα η διαφωνία μου είναι άλλη. Όχι να γίνω Ξάνθη. Άλλο το μια χρονιά να ανταγωνιστώ για την Ξάδα, την Οχτάδα, αυτές τις ομάδες. Είναι λογικό, έτσι. Πατάμε στα πόδια μας. Αλλά το να γίνω εγώ το μέγεθος της Ξάνθης ή της Τρίπολης, δεν θα ρίξω εγώ τον Άρη εκεί. Άλλο, παλικάρι μου, άλλο το επιθυμητό, άλλο το εφικτό. Μα δεν είμαι μέγεθος Ξάνθη, ρε φίλε, που έχει στην Αλφα Εθνική 500 εισιτήρια και εγώ έχω 15.000 κόσμο. Πώς θα γίνει τώρα και Τρίπολη. Μέγεθος παίζουν όλα ρόλο. Ένα λεπτό, φίλε. Όχι, δεν είναι Ξάνθη. Το μέγεθος είναι μικρότερο γιατί αυτή χωρίς πελατεία. Όχι. Άκουδο να μάθεις. Ένα λεπτό να μάθετε λίγο. Αυτοί δεν έχουν πελατεία. Ακριβώς. Δεν έχουν κλέφτες παράγοντες. Σωστό. Και με μπάτζετ χαμηλότερο βγαίνουν έκτη. Έτσι. Άρα είναι πιο μπαλαδόφατσες, πιο έξυπνοι και λιγότερο κλέφτες από εμάς. Να χέσω εγώ το λαό όταν η ομάδα σου χρεώνεται, πέφτει κατηγορίες και έχει λαό. Να το χέσω το λαό. Το μέγεθος μιας ομάδας το φτιάχνει και ο λαός. Χρειάζεται με καλή μέγεθος. Ο λαός και ο λαός μας πρίξατε. Ορίστε ο λαός. Δεν σου λέω μόνο ο λαός. Και ο λαός. Ομάδα χωρίς λαό δεν έχει μέγεθος. Δεν έχει μέγεθος. Μπελάσισε. Ούτε διαχρονικότητα. Ομάδα χωρίς κόσμο. Είσαι μπελά. Κάποια στιγμή Ξάνθη λέγεσαι Τρίπολη, λέγεσαι. Κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν αυτές οι ομάδες. Έχεις λαό. Δεν θα λαό. Ναι, έχω λαό. Ο λαός σου έσωσε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Κινητοποίησε. Δεν σου είπα μόνο ο λαός. Μην εστιάζει εκεί. Χρειάζεται και ο λαός για να έχει μια ομάδα φίλε, διάρκεια, ρε παιδί. Φίλε, ομάδα με 1000 εισιτήρια. Χωρίς λαό και ιστορίες για αρκούδες. Με προέδρους που δεν χρωστάνε γραμμάριο σε παίκτες προπονητές ή κατέβε μεύε. Τις έχουν έκτες, έβδομες, πέμπτες, όγδοες. Και ο Άρης εδώ. Πώς είναι βιώσιμες αυτές οι ομάδες, Ρεκοσί. Δεν μας είπατε ποτέ όλες αυτές οι ομάδες με 50 και 100 εισιτήρια και 200. Αφού αυτό μου το λες εσύ. Αυτό δεν είναι. Πώς είναι βιώσιμες αυτές οι ομάδες. Απαντάω λοιπόν. Για απάντησε μου, πώς είναι. Δεν ακούστηκαν για αυτές οι ομάδες να στείλουν τη σέντρα στο Χαριλάου. Α, δεν ακούστηκαν. Ναι. Είναι τίμιες ομάδες. Άντε μπράβο. Άντε βεριάριες εδώ. Άντε βεριάριες. Να πω λίγο κάτι στο συνεργάτη σου. Ναι. Δεν είναι ντροπή για τον Άρη και την ΑΕΚ που δυο φορές μπήκαν στους 44. Πέσανε, χρωστάνε στον κόσμο. Ντροπή για τους παράγοντές τους είναι. Όχι για τον κόσμο τους. Μακάρι να ήσουν ξανά. Ντροπή για τους παράγοντες. 100 φορές ντροπή για τους παράγοντες. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Ξάνθη. 30 χρόνια αλφα εθνική. Ατρόμητος. 15 χρόνια αλφα εθνική. Χρωστάει. Άντε μπράβο, λοποδίτες. Ο Ατρόμητος Παύλα Χαλκιδόνα. Ναι, Παύλα Χαλκιδόνα. Ναι. Παύλα Χαλκιδόνα. Μας πείσατε. Ναι. Και εσύ άλλαξες αφημί. Ναι, δεν άλλαξες κανένα αφημί. Και 44 ξαναπτώχευσες. Άντε μπράβο. Ο λαός. Και ο λαός. Ούτε ονομασία άλλαξα. Άντε ούτε... στη Θεσσαλονίκη. Κάνατε τους λαούς πιο φίρμες γίνανε οι οπαδοί από τους παίκτες. Είδεστε τα μάτια σήμερα εδώ πέρα. Εγώ τα διαχωρίζω. Δεν λέω έχω λαό πρέπει. Περπατούσε ο παίκτης του Άρη στον δρόμο, δεν τον ήξερε κανείς. Περπατούσε ο Σαωρίδης με τον Πικρόχολο. Ποιο αυτόγραφα μοιράζαν. Άντε μπράβο. Με στη Θεσσαλονίκη. Μπουρντέλα τα κάνατε. Καλημέρα. Άιντε μπράβο. Δεν φταίει ο κόσμος σε τίποτα. Τραγούδασε. Δεν φταίει ο κόσμος σε τίποτα. Τραγούδα. Τα ραδιόφωνα αυτή είναι που δίνανε αξίες. Απλός κόσμος ο ανιδιοτελής που πληρώνει το εισιτήριό του δεν φταίει. Που δεν ανήκει σε στρατούς. Έτσι. Δεν φταίει ο κόσμος. Έχει δημοσιογράφους εδώ που έπρεπε να σπάνε πέτρες στο σουβλί. Μαζί σου σε αυτό. Μαζί σου σε αυτό. Τηρανε εκπομπές και ιστορίες. Σε αυτό μαζί σου. Κάνανε φίρμες τώρα. Και ο παίκτης, σε αυτό μαζί σου. Ο παίκτης περπατούσε, δεν τον ήξερε κανένα. Σε αυτό μαζί σου. Ότι μαζί. Δημιουργήθηκαν φίρμες και τέτοια. Δεν είπα όχι. Κάνατε νάρκισο το λαό κάθε ομάδας. Ο λαός του ΠΑΟΚ, ο λαός του ΠΑΟΚ. Πάρ' τον ΠΑΟΚ τρίτο τώρα. Λέγε φίλε. Έλα. Πριν που δεν είχαμε άλλη γραμμή. Κλείσε ρε φίλε, δεν σε ακούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν είναι αυτό. Φτιάξε το τηλέφωνό σου. Άνοιξε εκεί τα μπέκ να πούμε από το ακουστικό, δεν σε ακούμε. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, ο Λίμος είμαι. Ο Μίμος. Ο Λίμος, ρε. Α, ο Λίμος. Τι γίνεται. Καλά, Λίμο. Καλησπέρα, θέλω να δώσω και στον κύριο Μαλάτο. Ναι. Να σε καλά. Τι έγινε, μα ήρθε το νερό, εντάξει.
Ήρθε, ήρθε. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Βασίλη, τι γίνεται, καλά όλα. Την πανιέρα να γεμίζετε όλοι σα όσοι ακούτε. Τις πισίνες θα γεμίσουμε πρώτα και μετά τις πισίνες, ό,τι έχετε. Ιδιωτικοποιήστε τα πάντα στην Ελλάδα. Ό,τι έχετε. Εγώ όταν ακούω δίνουν τα τρένα, δίνουν τη ΔΕΗ και τα παίρνουν ξένοι ή ξένες επιχειρήσεις, χαίρομαι. Και εγώ. Λέω ακόμα ένα βάρος λιγότερο για αυτό το ελληνικό δημόσιο. Σωστό. Μόλις θα έρθουν οι λογαριασμοί θα κλαίτε όμως. Πάμε. Δεν νομίζω. Θα δείτε. Για να, τουλάχιστον δεν θα χρεωθούν αυτές οι εταιρείες. Λέγε φίλε. Έλα, Βασίλη, τι είναι την Παρασκευή, βλέπω παντάκι στο μαγαζί. Να πληρώσει λογαριασμό. Δεν σ' ακούω, φίλε, φωνάζει εδώ άλλο. Ναι. Εσύ που είσαι πατριώτη, δεν και καλά, αμαλάτο. Είμαι. Να πληρώσει διπλάσιο αυτό για να μην μπει μέσα η Ελλάδα. Να ματώσει λοιπόν, αφού είσαι πατριώτη. Όχι. Όχι, δεν έχει, όχι. Άλλο λέω. Άλλο λες. Πουλάς, αλλά κρατά το 51% στο δεν πουλάω, δεν κρατάω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Καλά. Ούτε στην Αγγλία δεν γίνεται αυτό. Στην Αγγλία όταν κλέβουν πάνε φυλακή. Και εδώ να τους πηγαίνουνε. Δεν τους πάτε όμως. Εφόσον δεν τους πάνε, ας γίνουν όλα ιδιωτικά. Όλα ιδιωτικά. Δεν είμαι κυβέρνηση. Όλα ιδιωτικά. Και ασφάλειες και τα πάντα. Ιδιωτικά. Όλα. Καλημέρα. Εγώ σε ιδιωτική. Έλα, τι θα γίνει, θα πούμε καμιά κουβέντα τώρα. Θα πεις. Πες τα. Έλα, ρε Βασιλή, θα γίνει μεγάλη Παρασκευή πάρτι στο μαγαζί. Θα βγουν οι Χριστιανοί τα λιμπά να πούν, θα σα ομολογάει η γειτονιά. Θα κάνουμε κανένα καράκι τη μεγάλη Παρασκευή. Θα πω και θα παίξω μουσική εγώ προσωπικά. Ρε καράκι θα κάνουμε. Ρε καράκι δεν μπορεί να κάνουμε μεγάλη Παρασκευή, θα παίξω μουσική σου λέω. Μην ζητάς μετά και λέει να πούμε, δεν ξαναβάζω τραγούδια άμα δεν μου έρθει πρώτα. Τώρα εντάξει, είναι και πρόκληση. Ρε άνθρωπε, θα παίξω εγώ μουσική που έχω και καιρό να παίξω και μ' αρέσει να παίξω ξένη μουσική. Ρε βάλτε ένα ζαμπέτα και να γουστάρουμε εκεί πέρα. Ρε τι θα γίνει, να πούμε εδώ για τους βίγκαν, τίποτα, γιατί με και βίγκαν και θα σ' άκουσα στην αρχή φορτσά τους. Θα τον πείσω να παίξουμε φίλε. Βίγκαν ή με τον τρώω τίποτα. Θα κάνουμε πάρτι την Παρασκευή. Ωραία. Σε περιμένουμε, επόμενη γραμμή. Σε περιμένουμε φίλε. Θα έχει και το τσάνκι και τη τραγουδίστρια. Φαγώθηκες ρε παιδί. Αυτό που λέει. Από Δευτέρα. Καλημέρα. Όχι ρε Παρασκευή. Και ρε Δευτέρα. Λέγε. Εγώ είμαι έτσι. Νάτος. Βέβαια. Τώρα ποδοσφαιρικά. Εγώ είμαι. Ναι. Ποδοσφαιρικά θα ξεκινήσω και θα πάμε και στα κατηνικά. Θα πάμε και στα υπόλοιπα βέβαια. Τι. Και τα κατηνικά θα πάμε γιατί όλα έχουν την αξία τους όταν μπαίνουν σε σωστές βάσεις. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω εσένα. Κάτι ποδοσφαιρικό τελείως, όλο όμως κάτι γίνεται και δεν στο λέω. Τι να κάνουμε. Βγήκε ένας τελευταίς και θέλω να κάνει σύγκριση της ομάδες και ενώ συμφώνησα στα περισσότερα, ναι, μάλλον σε όλα, εκτός από τα σεντερφόρ. Έβαλες, λέει, Λιβάγια Αραούχο με Πρίγιοβιτς Πέλκα, ναι, και λέει ποιοι είναι καλύτεροι. Και λες εσύ, Λιβάγια Αραούχο. Ρε εσύ, κάτσε, ποδοσφαιρικά θα μιλήσουμε. Όταν πας να πας, ότι τους βγάζεις την πώληση και τους τέσσερις, το σφυρί. Πρώτο ερώτημα. Πόσα λεφτά θα πιάσουν οι δύο του ενός και πόσα τα λεφτά οι δύο του άλλου. Εμένα με νοιάζει το χορτάρι τι κάνω, όχι τη λεφτά. Όχι, περίμενε. Όχι, ένα ρωτήμα. Εμπορικά πιάνουν οι του ΠΑΟΚ περισσότερο. Α, μπράβο. Κάτι σημαίνει το εμπορικό ότι πιάνουν. Δύο. Τα πιο πολλά γκολ ποιοι βάλανε, και οι δύο μαζί του ΠΑΟΚ ή και οι δύο μαζί της ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι. Ένα θυμάσαι, του ΠΑΟΚ. Η πρώτη επίθεση είναι του Ολυμπιακού πάντως. Προχωρήστε. Και τρίτη άμυνα. Λοιπόν, άρα οι δύο παίχτες δεν πήρες χαμπάρι ρε φίλε. Ότι ποιο Σαββίδη τον έχουν πιάσει τον πισινό. Ενώ ο άλλος που είναι γκάγκστερ κάτω δεν τολμάνε να τον κάνουνε γιατί θα τους τσιμεντώσει. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου ή όχι. Για ποιο λες τώρα. Εάν πάω εγώ στο Μελισανίδη να του φέρω τον, πώς το λένε, τον χαφ που φέραν και τον Αζεβέδο, μπορεί να στείλει δύο γορίλες να με κάνουν παούλο στο ξύλο. Ο Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος ακόμα. Τσετσένους δεν έστειλε. Ρε, το ότι πληρώνεται ένα εκατομμύριο του 200 το Βαρέλα και ο άλλος του με το Βράνιες που είναι καλύτερος του δίνει 300. Δεν πάρα πει ότι είστε εσείς πιο έξυπνοι. Βλάκες είστε. Λοιπόν, άκουμε. Είστε ποδοσφαιρικά ηλίθιοι. Τώρα τι απολύσεις και τι θα κάνεις δεν ξέρω. Όχι, άμα τους βγάλουμε στο σφυρί κάνουν και οι δύο παίκτες και πολύ. Και αμόνι. Και πιο πολλά κολλάνε. Τα ελληνικά. Τα σέντερ μπακ, τα σέντερ, τα χαφ σου. Τα χαφ σου στην Τρίπολη. Τα χαφ σου στην Τρίπολη κάνουν 4 εκατομμύρια. Και τα χαφ της Τρίπολης κάνουν 500.000. Βράκου τον Ραπτόπουλο να μάθει μάλα. Και λέει ο προπονητής της Τρίπολης, θέλαμε Ραπτόπουλο να πάμε το παιχνίδι από τα χαφ. Και εκεί το πήγαμε και κερδίσαμε. Σου λέει κάτι αυτό. Ρε εσύ, να απαντήσω πάνω σε αυτό που λες. Εγώ δεν σου λέω πώς το αγοράσαμε. Ναι. Λέω αύριο βγαίνει ο Σαββίδης και τους πουλάει τους δύο και βγαίνει ο Μελισανίδης και πουλάει τους άλλους δύο. Ναι. Ποιο
ποιο θα πιάσει περισσότερα εκατομμύρια. Ποιο είναι πιο κερδισμένο τώρα, ο Σαββίδης που θα του πουλήσει ή αυτό που του έχει μείνει το τέταρτο. Ο Μελιτανίδης είναι, δεν ανέρω αυτό. Ρε, εσύ δίκιο έχει σε αυτό το θέμα. Τι σχέση έχει. Εγώ σε προβληματίζω στην απάντηση που έδωσε ποιο είναι η καλύτερη σεντερφόρ. Και εγώ σου λέω οι δύο οι καλύτεροι του ΠΑΟΚ είναι. Ποια είναι η καλύτερη ηθοποιό, η Αλεξάνδρα Λαδικού ή η Βουγιουκλάκη. Τώρα, άστο. Δηλαδή, εγώ λέω ότι είναι η Αλεξάνδρα Λαδικού και άλλη έχει πάρει τα τερά τη. Τι σχέση έχει με τα μεταφράσει, ποιο είναι η καλύτερη. Ο Ιβεάκη ή ο Παπαμιχαήλ. Δηλαδή τώρα εσύ θε να τώρα εσύ θε. Τώρα εγώ σου λέω ότι σου πιάζω τον κόλο. Αυτό σου λέω, αλλά δεν θέλω να το πω. Του ποιότηκα, αυτό σου λέω. Ότι είναι κορόιδεξ και θα αγοράσουν του πάω πιο ακριβά από του ΑΕΚ. Και ο Σάμαρη, και το Σάμαρη το πούλησε ο Μαρινάκη 8 εκατομμύρια. Ρε, του λέμε, αλλά λέει. Δεν μου λες, από τον Ιγκλέσιας της Τρίπολης καλύτερος είναι, λες. Ποιος είπες. Ο Σάμαρης, λέω. Ναι. Ο Σάμαρης τον πούλησαν 7 εκατομμύρια. Από το Μασόν το Ατρομή του λες καλύτερος είναι. Ο Μασόν δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάμε παρακάτω. Θα τον πάρεις του χρόνου όμως. Τον έκλεισες. Σιγά τον πάρω. Τον έκλεισες. Τον έκλεισες. Αλλά δεν απαντήστες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επίσης, στα center back. Έχεις δίκιο ότι οριακά νικάει η ΑΕΚ. Τι οριακά, ρε. Θα σου πω γιατί. Κάτσε. Τι οριακά, ρε. Ο άλλος έχει center backers και εσύ έχεις το σκατοδοχείο τον Κρέσπο που δεν μπορεί να επιδείξει ούτε μερμήγκη, ρε. Φύγει η επόμενη γραμμή. Θα με ανεβάσει την πίεση και αύριο έχω ταξίδι. Μη. Επόμενη γραμμή. Τι οριακά, ρε. Ο άλλος έχει τον Πεδαρά, τον Βράνιες, Παλίκαρος, ταχύτητα, άλματα, τσουγλανιά, αλητεία. Και εσύ έχεις τον Βαρέλα, ο οποίος είναι πολύ καλός βέβαια, αλλά Βράνιες δεν είναι. Και έχεις τον Τσιγκρίσκι, τον Ιησού Χριστό, Πεδαρά και τον Λαμπρόπουλο, θα σου πω, έχεις τον Μαλεζά και τον Κρέσπο. Πού να μου συγκρίνεις τώρα, να με τρελάνεις τώρα. Εσύ έχεις τον Κάνια στο Ροφό και άλλος έχει τον Σιμόες. Συγκρίνω παίκτες τώρα. Ο άλλος έχει τον Λιβάγια και εσύ έχεις τον Κοτσίδα. Θα με βάλεις τον Λιβάγια χειρότερο από τον Κοτσίδα. Πρέπει να την πάμε την μπάλα εκεί στη μικρή περιοχή. Πάντο παίξω man to man με έναν ομοϊψή του, δεν αγχμεί στην μπάλα. Βλαχοπαοξίδες, τα γάρια. Πάμε επόμενη γραμμή, τα γάρια. Λέγε. Καλημέρα. Τα γάρια. Στην μπάλα επάνω. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Λέγε φίλε. Τι φωνάζεις. Ναι, σωστό. Μεγάλη εβδομάδα, δεν την είπαμε, είναι. Και επειδή ο Χριστός έκανε τα κομμουνιστικά του, τι πρέπει να κάνω εγώ τον άλλο τενόρο. Στοπ από τη Μεγάλη Δευτέρα, αυτή η εβδομάδα τη Σεβαστή. Και βέβαια, ούτε πολιτικά είπαμε τίποτα. Γιαννάκη, καλά είσαι. Το παλεύουμε, δόξα τω Θεώ. Βασιλάκη. Χαίρετε. Ποιο σε στεναχώρησε. Κανένα. Τι να στεναχωριέμαι εγώ. Κοίταξε, η μεγάλη ομάδα και η μικρή ομάδα δεν ξέρω πόσα εισιτήρια κόβουν. Εγώ ξέρω προχθές. Στη Ριζούπολη, Λάρισα, Απόλλων, 400 άτομα είχε. Και πάλι καλά αφού είχε τόσα. Όμως αυτή η ομάδα γίνει και μεγάλη και σε κρατιέται στην Αλφα Εθνική. Είναι και ο Άρης είχε 15.000 εχθές και είχε 3.000. Ενώ ο Άρης έχει πολλούς αργόμισθους. Πηδάνε τα κάγκελα, μπαίνουν και στο Καφτατζόγλιο. Κατάλαβε αυτό πρέπει να το κατάλαβε ο Βασιλάκη με αγάπη στον λόγο. Το θέμα είναι οι παράγοντες να διαχειρίζονται σωστά τη δυναμική αυτών των ομάδων. Και να μην τις βάζουν μέσα. Άλλο καπέλο αυτό. Αυτό που είναι και άλλο η δυναμική που έχει κάθε ομάδα. Μην τα λες όπως θες να τα πεις τώρα. Άιντε. Κατάλαβες. Δεν πέφτατε γάμα εθνική. Με 4 χρόνια απουσίας ο Άρης με ένα φου 15.000 είχε το Χαρελάου. Με ένα φου. Δεν μου λέει τίποτα το φου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυναμική, αλλά πρέπει να διαχειρίζει σωστά αυτή τη δυναμική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Η μπουτίκ έχετε πουλήσει καμιά μπλούζα και να πάρει ο πρόεδρος κανένα φράγκο. Που πουλήσατε καμιά μπλούζα. Αυτό είναι θέμα μάρκετινγκ. Τι μάρκετινγκ. Οι μπλούζες θα πουληθούν, ρε φίλε, στην Αλφα Εθνική. Δεν θα πουληθούν τώρα. Πουλήσατε. Αλφα Εθνική θα πουληθούν οι μπλούζες τώρα. Θα πουληθούν. Άιντε. Αφού είσαι κάποιοι παίχτες κράχτες, τότε θα πουληθούν οι μπλούζες. Έλα, φίλε. Έλα αυτό που λέει. Κάτσε να μιλήσω, ρε. Ναι, σωστά. Προχθές, Γιάννη μου, είχες μια κοντρίτσα για το εμπάρκο. Αν δεν πάμε καλά. Με τους βιοτέχνες. Με τους βιοτέχνες. Λοιπόν, το εμπάρκο έκανε μεγάλη ζημιά στους βιοτέχνες. Ένα λεπτό. Οι Αμερικάνοι δεν επέτρεπαν στη Σερβία να μπει ούτε κουνούπι. Πώς έκαναν εξαγωγές στη Σερβία, να τρελαθούμε. Το μόνο που ξέρω και δεν μπορώ να το πω στον αέρα είναι ότι κάποια εταιρεία πετρελαϊκή στην Ελλάδα. Κοίταξε, εγώ θα σου πω απλά. Είχαν αφήνω με ξηρούς καρπούς μεγάλη βιοτεχνία.
Εδώ στην Πτολεμαϊδα. Μάλιστα. 80% κάτω ο Τζίρος. Δηλαδή, στη χοντρική. Έστελε στη Σερβία. Ναι. Όχι στη Σερβία, στα Σκόπια. Στα Σκόπια. Μα τα Σκόπια είναι 2,5 εκατομμύρια κρατήδιο. Πώς γίνεται. Όταν καταφέρεις έχεις 2,5 εκατομμύρια πελάτες με 20 άτομα προσωπικό, ζεις καλά. Και με ένα νόμισμα, ας πούμε, το δινάριο που ήταν κατακρεουργημένο. Δηλαδή, ανύπαρκτο. Αυτή τη στιγμή, αν πας στη Φλόριντα, τα βυζινάδικα έχουν ψοφίσει. Γιατί ένα 10 έχει βυζίνει στα Σκόπια. Στην Μπίτολα, μάλλον. Η Μπίτολα ποια είναι, γιατί το μοναστήρι. Έτσι θα το λέτε, γιατί είναι ελληνική πόλη, σας παρακαλώ. Ποια Μπίτολα και Μπούτολα. Και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική πόλη και η Βόρειος είπε ελληνική πόλη, αλλά δεν είναι ελληνικές. Το μοναστήρι. Ελληνικά είναι. Καλά, εντάξει. Όταν θα έρθει ο βασιλιάς, ας τα πάρει. Δεν ξέρω να σας πω ποιος θα έρθει, γιατί δεν είμαι μάγος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η οδοντίατροι εδώ της περιοχής μας και οι Βυζινάδες, λυπάμαι πολύ, υποφέρουν. Κοιτάξτε, άλλο κόστος έχει εδώ πέρα ένα ιατρείο. Δηλαδή, ναι, θα σας πω να καταλάβετε, γιατί είχε τύχει περίπτωση τώρα να γνωρίζω. Ναι. Ο οδοντίατρος για να βάλει το κλειδί και να ανοίξει ιατρείο θέλει 300.000 ευρώ, το ξέρετε. Εκεί πόσο θέλει. Έχει, στοιχίζει. Δεν είπα εγώ δεν στοιχίζει. Εγώ λοιπόν, βλέπω. Αυτός πότε θα αποσβέσει. Δεν λέω ότι είναι υπερβολική. Ναι. Κάποιοι. Εγώ να σου πω, όταν ήταν ο Αντρέας και έδινε λεφτά, καλά τα πηγαίναμε εδώ. Αλλά τώρα το κόσμος πάει εκεί. Ναι, και δεν φτάνουν τα λεφτά. Ο Αντρέας μας είχε κάνει και χρωστάγαμε μόνο το 25% του ΑΕΠ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, Φλόριντα, εδώ Κοζάνη, υποφέρουν όλα αυτά, γιατί όλοι πάνε μέσα. Κακώς. Σου λέω, θα πάω μια βόλτα, θα ψωνίσω, θα γεμίσω το βενζίνι, ξέρω να μην κάψω τίποτα. Πατριωτάρες. Δηλαδή για 40 cents το λίτρο θα βάλει. Πόσο έχει βενζίνη σήμερα? 1,5. Και βάλε. Όχι τόσο. Άμα βάζει και με ένα ρεμαλάτο, τι θα κάνει, τον αδικήσω εγώ τον ανθρωπάκο που είναι με 400 ευρώ. Ένα 10. Όχι, δεν τον αδικώ. Τον αδικήσω εγώ με 400 ευρώ που πήρε να πάει να γεμίσει εκεί το ρεζερβουάρ. Συγγνώμη, Γιάννη μου, άμα ήσουν 25 χιλιόμετρα μάλλον, από τη Φλόρινα να πας στο μοναστήρι να βάλεις βενζίνη, δεν θα πήγαινες. Όχι. Αλλά εγώ δεν παίρνω 500 ευρώ, γι' αυτό το λέω όχι κάθετα. Αν έπαιρνα 500 ευρώ θα κυνήγαγα αυτούς οι οποίοι τα έχουν κάνει αυτά και τρέχουν τον κόσμο. Δεν εδώ έχεις και δύναμη, ρε Γιάννη, ούτε εγώ ούτε σε να τους κυνηγήσουμε. Δυστυχώς, τους βρούμε, όλα αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί. Και εδώ πέρα που λένε το κράτος της Αθήνας και μπαίνεις από την Μπαθέ, τη λεωφόρο δηλαδή που έρχεσαι από την Εθνική Οδό να μπει στη Θεσσαλονίκη και χορεύει τα αμάξι, 1500 κιλά και χορεύει. Τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο και να τελειώνουμε. Δεν έχουν δηλαδή ούτε για κυλίγη άσφαλτο, ένα χιλιόμετρο είναι, ντροπή. Ποιος είναι αυτός που είπε χθες? Ζήτω η δημοκρατία. Αυτό είναι. Δια συντακτικής πράξεως. Κινητήρι φίλε, άστα αυτά που ξέρεις. Η δημοσιευθύνσης ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εδώ ο Ερντογάν λέει έχει δημοκρατία. Γιατί να μην είναι ο Παπαδόπουλος? Λοιπόν, μ' ακούς? Ναι, όλος αυτιά είμαι ειδικά. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που είπε χθες άλλον το καρούλι σου και έβγα έξω πυρπάτα? Ποιο λέει ρε, ο Άργος? Ε? Δεν ξέρω τι λες. Ποιος είναι αυτός χθες που είπε στον Γκαρσία άλλον το καρούλι σου και έβγα έξω πυρπάτα? Δεν ξέρω, ο πρόεδρος προφανώς. Μάλλον. Τη ζημιά όμως πως την έκανε μας. Καλά να πάθει. Κοιτάξτε, απαγορεύεται λέει ο κανονισμός η ρήψη αντικειμένου σε αξιωματούχο του αγώνα. Τώρα είναι βαρύ, είναι ελαφρύ. Θα ήθελα τον Πετρωτό. Γιατί μη μου κάνετε εκεί κάτω τις Αγίες. Προχθές μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο ποιος έκαψε το Πειραιά?
ποιο μπύρα έκαψανε, δεν έμαθα εγώ. Με το Τσακαλώτο που πήγε να πωλήσει. Α, και ήταν. Του πήραν την ταυτότητα ότι ήταν Ολυμπιακοί αυτοί. Ε, καλά, τώρα τι ήταν. 400 άτομα, μα τώρα μας προσβάλλετε. Εμείς άμα πάμε, πάμε κάτι χιλιάδες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κάτι χιλιάδες. Το Πασόκ πώς βουλευτές έβγαζε στο Πειραιά. Δεν το θυμάμαι. Μόνο το Σιμίτη και το Φασούλα. Πιθανόν, ναι, γιατί εκεί είναι Νέα Δημοκρατία οι περισσότεροι. Φυσικά, άμα θες να τσακωθείς με τον απέναντί σου στην οδό Ανδρούτσου και σε άλλες οδούς στο κέντρο του Πειραιά, ναι, δεν χρειάζεται να κατέβεις κάτω. Από τα μπαλκόνια παίζεις ξύλο άνετα. Τέλος πάντων, παντού ναι, είναι αυτοί που πετάνε. Είναι τόσο στενή η δρόμη που παίζεις ξύλο με τον απέναντι στο μπαλκόνι. Λοιπόν, φίλε Κιλιτίδη, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να περάσεις καλά. Αρνάκι καλό, έχεις δεν μας είπε. Δύο πήρα. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Λοιπόν, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και να περάσετε όλοι καλά. Μιλάμε δηλαδή για λουκούλιο γεύμα. Λουκούλιο γεύμα. Γεια σας κύριε Μαλάτο, σας πάω με χίλια. Αν σας βγάλει ο δρόμος προς τα μέρη, θα χαρώ να γνωριστούμε και να κεράσω ούζα στην πάλη, στην Πάχη. Γιάννης Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Αυτά Μέγαρα, ναι, ναι. Δίκασε τον Χατζινάκο αυτόν τον Παοξή. Κάτω τα χέρια του Χατζινάκο είναι ο μόνος συμπαθητικός Αριανός. Αυτός ο Παοξής που βγαίνει ράπη σου κάνει κακό στην εκπομπή. Ραπτόπουλε, 8-3 λεπτά σάκο κάνω. Άμα έρθω από εκεί δεν θα μείνει όρθιος ούτε 10 δεύτερα. Τα κροσέ μου είναι φωτιά. Μπράβο φίλε. Θα έχουμε κουβάδες ρε φίλε. Μαλάτο, θα κάνεις μεταγραφές χωρίς ΕΜΠΟ. Τι έγινε στο βόλεϊ σήμερα, ρωτάει 800. Ναι, παίζαμε. Ναι. Η μεν ανδρική ομάδα. Τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπη στο Challenge Cup και έχασε στην Ιταλία. Λέει ο φίλο ότι αν οι ομάδε τη Αλβανική ήταν Ξάνθε και Πανιόνι με χίλια ειστήρια, ή δεν θα έχει να φά. Φελέ, με λέει. Εσύ πάντω με το προηγούμενο μήνυμα, γιατί χάσανε και οι κυρίε μα στον Πειραιά 3-2. Θα πάρουμε έναν που περιμένει, οι κυρίε σα. Αμέσω. Ναι. Θα του απαντήσω ότι για να πα εσύ σε τελικό, μπορεί να θε άλλα 50 χρόνια. Εμεί διεκδικούμε. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Χατζινακό. Εδώ είναι. Ναι. Είδε σήμερα η Αϊκάρα στο μπάσκετ, έτσι. Μπράβο του και μαγιά τη. Στο μπάσκετ φέτος η Άκη είναι παράδειγμα. Να, είναι φέτος να σου πω. Παράδειγμα προς μίμηση γενικά. Έτσι, έτσι. Να σου πω, ρε φίλε. Το Final Four θα γίνει στο ΆΚΑ. Το ξέρεις. Ναι. Να την παίξουμε από τώρα κατάκτηση. Δεν λέει. Δεν λέει ο Καζινάκος. Μπασκετικά με ρωτάει άνθρωπο. Εντάξει. Άμα πιστεύω ότι μπορεί να κατακτήσει η ΆΚΑ. Η ΑΕΚ λογικά είναι το φαβορί. Είναι το φαβορί, οπωσδήποτε. Γιατί η Μονακό, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ήταν η ομάδα που θα το έπαιρνε. Το είχαν σίγουρο. Η Μονακό. Ναι, ναι. Εντάξει, η Μονακό έχει υψηλό μπάτζετ κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα ΑΕΚ που θα έχει 10.000 μέσα εκτζίδες, έτσι. Μόνο. Θα έχει 10.000 μέσα. Παραπάνω θα έχει. Μπορεί και παραπάνω. Εύχομαι κι εγώ να το πάρει που είμαι Ολυμπιακός. Το ξέρετε. Εννοείται, γιατί όχι. Ελληνική ομάδα είναι, τελείωσε. Κοίτα, φίλε μου, μπάσκετ ξανά στην Ελλάδα θα ξαναδούμε μόνο με την ΑΕΚ που έχει κάνει αυτό το άλμα φέτος. Να κάνει και η δικιά μου ομάδα κάποιο άλμα, αν μπορέσει κάποια στιγμή και βρεθεί επενδυτής. Να ξαναδούμε λίγο μπάσκετ σε αυτή τη χώρα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτό το ξενέρωτο το πράγμα, δεν είναι μπάσκετ αυτό. Έχει κουράσει. Ναι, είναι μια ιδέα, εντάξει. Παιδιά, έτσι. Έλεγε ο Δημοσθένης ότι δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι. Τι κάνουμε τώρα. Μα δεν φταίει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έλεγε. Υποδημοσθένη. Τι δουλειά έκανε ο Δημοσθένης? Ήταν ρήτορ. Τι ήτανε? Δικηγόρος, ρήτορ. Τεμπέλης ήταν. Δικηγόρος σου λέω ήταν. Τεμπελγανάς ήταν. Νομικός, ρήτορ. Κωστή. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Όντως ρε φίλε, αυτός έχει κουράσει, σου κάνει κακό στην εκπομπή. Ειλικρινά μας έχει κουράσει. Δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν, φίλε. Κρύβεται πίσω από. Είναι νομικό, λέξεις, είναι άνθρωπος μορφωμένος, γιατί το λέτε έτσι. Λέει, ασυναρτησίες λέει ρε φίλε. Ασυναρτησίες. Είναι οι τοποθετήσεις του λίγο ακραίες, αλλά εμένα μου αρέσει. Γιατί με το 3842 που είπα, συμφωνείς? Και επαυξάνω. Ωραία. Δηλαδή, τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Καλή νύχτα, παιδιά, τα λέμε. Καλό βράδυ. Αρνή που ψήνεις, δεν μας είπες, απέφυγες. Φέρε ένα ακόμα, βέβαια. Έλα, φίλε. Ναι, μα πώς. Έλα, φίλε. Κύριε Ζακοβλός. Μάλιστα, κύριε, είσαι το τελευταίος για σήμερα. Ναι, εντάξει, μια ερώτηση προσωπική θα σας κάνω. Αλλά δεν το θα την κάνω στον αέρα. Τότε τι πήρες? Κάντε τη στη θάλασσα.
Άμα δεν θες να μου την κάνεις τον αέρα, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο εκτός αέρα και να μιλήσουμε. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Καλή ανάσταση και λέει καλή λαμπρή σε όλους τους ακροατές. Τι είναι λαμπρή, ρε. Το Πάσχα. Λαμπρή λέγεται. Λαμπρή λέγεται στα χριστιανικά. Πάσχα λέγεται σε άλλη διάλεκτο. Εμείς ποια διάλεκτο λέμε. Εγώ λέω λαμπρή. Η λαμπρή. Συνήθως, ναι. Ναι. Το Πάσχα ποιο είναι διάλεκτο, ποιο είναι. Το Πάσχα είναι λέξη εβραϊκή. Α, δεν σ' αρέσουν οι Εβραίες. Όχι, μια χαρά μου αρέσουν και είναι και ξύπνοι. Άμα σου δώσουν κανένα δυο δουλειές στην ασφάλεια, δεν θα τις πάρει. Βεβαίως, αλίμονο, γιατί οι άνθρωποι. Ναι, εγώ ίσα ίσα που τους εκτιμώ και σαν κεφαλονίτη με εκτιμούν και εκείνοι. Πώς εκτιμούν σαν κεφαλονίτη? Μας θεωρούν ότι εντάξει, έχουμε ένα μυαλό καλό. Οι κεφαλονίτες? Ναι. Εμένα ο Τσάκωνας ο συγχωρεμένος με έλεγε για τον Κολάτο. Ήταν κεφαλονίτη ο Κολάτο. Ο κανόνας έχει και εξαιρέσεις. Ναι, όχι. Ναι. Ήταν να τα πάρουμε τα λεφτά γιατί αυτός η κουφάλα ο κεφαλονίτης θα μας τα φάει. Πονηρός ο κεφαλονίτης. Έτσι μου λέγε. Κεφαλονίτες είναι πονηροί, με έλεγε. Ο Τσάκωνας μου το είπε. Ήταν φίλος μου ο Τσάκωνας. Πρόσεξε, μας αφήσει καμιά καθυστέρηση, καμιά εβδομάδα. Έτσι με έλεγε. Δεν τον εμπιστεύομαι. Και έλεγε το Γιαννάτο, έναν άλλο ηθοποιό, το φίλο του Ολυμπιακού. Πώς το λέγανε στο μικρό, ο Γιαννάτο ρε γαμότο. Εσύ Γιάννη, μπορεί να το θυμηθείς πώς το λέγανε. Το Γιαννάτο τον ηθοποιό, Γιάννη το λέγανε. Εξπρέ του Μεσονυχτίου. Ο κοντό εκείνον τον ωραίο τον ηθοποιό. Πώς το λέγανε. Μην κάνεις καμιά βλακία και του δώσεις καμιά παράταση. Μπορεί να μας δαγκώσει ο κεφαλονίτης. Τον Τσάκωνα. Λοιπόν, πού θα πας, Πάσχα? Εδώ. Πού θα σαβουριάσεις? Δεν σαβουριάζω, τρώω λίγο γιατί προσέχουμε για να έχουμε. Ναι. Εγώ και να θέλω να φάω δεν μπορώ. Γιατί πρέπει να κάνω απονεύρωση ένα δόντι. Αμάν τώρα βρήκες Χριστιανέ μου. Ε, Μιχάλης Γιαννάτος, ναι. Μιχάλης, ναι. Ε, πήγα να το κάνω χθες. 7 παρατέταρτο είχαμε την οδοντίατρο ραντεβού. Ήταν ένας άλλος τύπος, θα πούμε μέσα. Πήγε 8 παρατέταρτο, ξέρεις ότι ο χρόνος για μένα. Είναι λέω, χρήμα. Φεύγω, λέω βολίδα. Πότε αν με βάλεις, λέει θα είμαι εδώ Σάββατο. Ο ζάχαρη. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να μασίσω και από δεξιά γιατί πρέπει να βγάλω και άλλο φρονιμίτη. Πόρε μάνα μου. Δεν μπορώ να απολαύσω το φαΐ, ρε. Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβάλατα που λένε. Και δεν μπορώ να φάω και γύρω τώρα. Έλα να φας γαριδούλες ψηλές μακαρόνια γιατί και εγώ νηστεύω. Αλλά δεν εδώ μακαρονάδα. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι δυστυχεί κάποιος. Αυτό το πράγμα, υποκρισία με την νηστεία πάντως από πολύ κόσμο. Νηστεία λέει. Πάνε σε ένα τραπέζι, τίγκα, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, σας τα ακούω από αυτά, στρίδια, μύδια, ξίδια. Το τραπέζι, έσκασα ο άλλος η κοιλιά τούμπανο να πούμε δυο μέτρα, νηστεύω. Ας τον κόσμο. Ναι, νηστεύω. Ναι, νηστεύει, εννοεί, αποφεύγει τα κρέατα και τα παραγωγά. Για μένα είναι πιο ωραίο να φας μισό πιάτο φαγητό από αυτό που έτρωγες. Κι ας έχει και κρέας οτιδήποτε, αυτό η στέρηση είναι το νόημα της νηστείας. Και όχι να βάλω 10 κιλά να πούμε στρίδια και μύδια και. Με τον Τζίπρα ούτως ή άλλως την νηστεία την κάνεις που την κάνεις. Άλλο αυτό. Με τον Τζίπρα. Εσύ που θα πας, Χατζηδάκο, θα εξηγηθείς εκεί στους παραβάτες, στη Θάσο. Εγώ πετάχτηκα μια βολτούλα χθες, επέστρεψα, δεν είναι, εντάξει. Ξενοδοχείο έχει. Έχουμε δουλειές εδώ πέρα. Ξενοδοχείο μετά το Πάσχα και προς την Πρωτομαγιά θα αρχίσει να πυκνώνει. Μάλλον και φεύγει μετά τέλη Σεπτεμβρίου τελειώνει. Ναι, ναι, ναι. Με αρχές Οκτωβρίου. Η σεζόν είναι 5 μήνες δηλαδή. Ουσιαστικά 5-5,5 μήνες. 100 μέρες φουλ και οι άλλες πιο αυτό. Ναι. Περίπου έτσι. Ναι. Περίπου έτσι. Γκρουπ και τέτοια. Περίπου ωραία έτσι. Είναι. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα τι γίνεται εδώ, πότε ξανά έχει. Αύριο έχει εκπομπές και εγώ τέτοια. Αύριο θα έρθει το γουρούνι να κάνει. Κοιμηθεί ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και μεγάλη Πέμπτη, οπότε θα ταιριάξει. Οπότε πανεμφάνισή σου είναι Δευτέρα δηλαδή. Δευτέρα στο λαϊκό δικαστήριο. Τι θα δικάσουμε δεν ξέρω, θα βγει κάτι μέχρι τότε. Θα βγει κάτι μέχρι τότε. Γιάννη, εσύ έχεις με μεσοβδόματα τίποτα καμιά. Α, τρίτη βράδυ μαζί. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάμε να σαβουριάσουμε κι εμείς, αλλά ευτυχώς το δόντι χτυπάει να πούμε και στο μάσημα χτυπάει. Περαστικά εύχομαι. Αυτό τώρα η απονεύρωση τι είναι, ξέρεις, έχεις υπόψη σου. Τι κάνει, βάζει σε μια τρύπα. Μια βελόνα ναι. Που είναι σαν βίδα και τη τρυφογυρίζει και τον βγάζει. Τι βγάζει? Τον νεύρο. Α, τον νεύρο βγάζει. Απονεύρωση, ρε φίλε. Τον νεύρο σε βγάζει. Ναι, αυτό σου λέει από τον νεύρο. Απονεύρωση. Πάει τον νεύρο, ναι. Χαιρέτα μου τον πλάτανο που λέω. Πάει τον νεύρο. Πάει. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω καλά Πάσχα και τέτοια. Εγώ θα σα δώσω μια συμβουλή.
στο δρόμο να προσέχετε πολύ, γιατί αυτές τις μέρες τα τιμόνια είναι λίγο επικίνδυνα. Ένα είναι αυτό. Πίνουν ασυστόλως ορισμένοι. Το άλλο. Ήμαρτων. Ελέγξτε λάστιχα, ιστορίες, λάδια, κόλπα, ιστορίες, αν πάτε πουθενά. Τα νερά του αυτοκίνητου. Και η άλλη συμβουλή είναι μην οδηγείτε φαγωμένοι και πιωμένοι. Ακόμα και φαγωμένοι. Εγώ φαγωμένος με πιάνει λίθαργος. Βέβαια. Με πιάνει η πνηλία. Ναι. Ναι. Μάνες ανεβάζουν το ζάχαρο, πώς γίνεται η γλυκόζη κτλ. Όταν είναι να οδηγήσετε, αν έχετε ας πούμε εξοχικό, άμα φας ας πούμε 5 ώρα το απόγευμα, μη φύγεις 5 και μισή, φύγει 8. Σωστό. Κοπάνα και ένα καφεδάκι να πούμε στο ενδιάμεσο. Μεγάλο. Ναι. Έτσι. Απόλαυσε το φαΐ άμα θέλει γουστάς, ρίξε μια ξάπλα να πούμε, 2 ώρες, εγώ πάντα ξαπλώνω. Αυτή είναι η δική μου η συμβουλή και όσοι κάνατε νηστεία και όσοι είστε με την νηστεία ας πούμε κατά κάποιο τρόπο αρκετές μέρες, προσέξτε πώς θα μπείτε στο φαΐ δυνατά. Μην έχουμε γαστροραγίες. Αυτό το απότομο είναι το απότομο. Ναι, για τον οργανισμό. Δυνατά τρως σιγά σιγά. Μια αυτό. Ωραία κρεατόσουπα ναι. Ή γιουβαρελάκια είναι πολύ ωραία. Γιουβαρελάκια. Ελληνικά, το γιουβαρελάκια πάει στο σε τουρκική αυτή δηλαδή. Πώς. Γιουβαρελάκια. Βαρελάκια είναι. Ναι, κρεατοσφαιρίδια. Όλοι γιουβαρλάκια τα λένε. Κρεατοσφαιρίδια. Γιουβάρλακος, very nice. Γιουβάρλακος, γιουβάρλακος, very nice. Σφαιρίδια. Καλή Ανάσταση. Με λέει ο Τσάκωνας μια μέρα. Είμαι μια μέρα με τον μπλέκαμε. Και παίζουμε μια τέννη στο θέατρο. Λέω, άκουρε. Πηγαίνουμε να παίξουμε, μου λέει ο Τσάκωνας. Ναι, λέω, είμαστε εμείς και αυτός που έχει τον κηλικείο. Πάνε δηλαδή να παίξουν στο θέατρο και είναι ο Τσάκωνας ο Πλέκας ο θείας και πάνε και δεν έχει πάρει θεατής και είναι αυτός λέει μόνο στο κηλικείο και λέει ο Τσάκωνας ρε Κώστα πάμε να φύγουμε του λέει και λέει ο Πλέκας όχι ο Τσάκωνας όχι λέει τώρα μιμείτε τώρα ο Τσάκωνας ο Πλέκας ένας Πλέκας θα παίξει και γι' αυτό μόνο το κηλικείο και μας έφερε να παίξουν. Ο φελός τους έφερε να παίξουν. Και αυτός ήταν το κηλικείο ήταν ο παδός του Ολυμπιακού και δεν γούσταρε το θέατρο. Και λέει ο Πρέκας, την παίρνει χαμπάρι ο Πρέκας στη δουλειά στο δεύτερο διάλειμμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν μας παρακολουθεί. Πάμε να φύγουμε. Παραφύγουμε. Πρέκαρε το φελό να φύγει. Όχι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχουμε δει. Όχι. Ένας Πρέκας. Να φύγει έξω από το ροδοθέατρο. Κάσε ρε τρελοκομείο ρε σκάσε. Τόσο φελό ήταν ο Μπρέκας. Δεν το Yeah.